Καλησπέρα σας, Λίμπερο 107,4. All About Harrison Air. Ξεκινάμε και θα πάμε παρέα για τις επόμενες 2 ώρες μέχρι και τις 7. Χρήστανθος Σαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής, με τον Γιάννη Ζάτσι να είναι μαζί μας την πρώτη ώρα στην ρύθμιση του ήχου. Στην τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, σήμερα Παρασκευή 17 Μαΐου, τον φάγαμε και τον μισό το Μάη, πάμε να φάμε και τον άλλο μισό, βαδίζοντας ολοταχώς προς την επίσημη περίοδο του καλοκαιριού, η οποία θα έχει προετοιμασίες, μεταγραφές, φιλικά, ευρωπαϊκά παιχνίδια, 1-2 παιχνίδια λογικά θα προλάβουμε και Super League. Γεμάτο καλοκαιράκι θα έχουμε. Ο Μάης λίγο δεν μας τα χαλάει μέχρι στιγμής όσον αφορά την επικαιρότητα και την ειδησιογραφία και στον ποδοσφαιρικό αλλά και στον μπασκετικό Άρη. Είναι όμως φυσιολογικό κάποιες μέρες να είναι και όπως αυτές που διανύουμε αυτή την εβδομάδα, ελπίζοντας σε πολλά περισσότερα, είναι η αλήθεια, από την ερχόμενη Δευτέρα. Ίσως βέβαια στις καθυστερήσεις της σημερινής εκπομπής να έχουμε να ασχοληθούμε με κάτι, και αυτό ενδεχομένως να είναι τα εισιτήρια διαρκείας. FM κενό, γράφε το μήνυμά σας, την ερώτησή σας, την τοποθέτησή σας, το σχόλιο σας και το στέλνετε στο 54526, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την πρώτη ώρα. Αν δώσει το OK ο boss που είναι έξω, θα ανοίξουμε και τις γραμμές στην δεύτερη ώρα. Δεν τον βλέπω βέβαια ιδιαίτερα κινητικό, και ο Σάκης τον ψάχνει, έτσι, αλλά δεν μπορεί να τον βρει, ενώ ήταν εδώ πέρα. Ακούς τη φωνή του? Είναι εδώ γύρω? Α, είναι εδώ γύρω. Είναι σημαντικό το ότι είναι εδώ κοντά, δηλαδή σε απόσταση 2-3 μέτρα από το στούντιο, άρα σημαίνει ότι τον έχουμε σε λίγο μαζί μας. Λοιπόν, όπως για να συμπληρώσω αυτό που λέγα νωρίτερα, είναι πιθανό σήμερα το απόγευμα να ανακοινωθούν τα διαρκείας από την ΠΑΕ. Έχει κάποιες πιθανότητες. Ρυθμίζονται κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες που τυπικές βέβαια, αλλά σημαντικές, προκειμένου η ΠΑΕ να ανακοινώσει ότι ξεκινάει η διάθεση των διαρκείας. Και δεν έχει να κάνει μόνο μέσα από την μπουτίκ αυτή η διαδικασία, αλλά κυρίως διαδικτυακά μέσα από το viva.gr. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε. Αν δεν έχουμε σήμερα κάτι, λογικά από Δευτέρα θα ξεκινήσει η διάθεση των διαρκείας. Θα περιμένουμε, είπαμε, ενδεχομένως μέσα στην εκπομπή να τα έχουμε κιόλας. Αλλιώς, παιδιά, από την επόμενη εβδομάδα. Τι? Περιμένουν οι ουρές να πάνε να τα πάρουν, ναι. Υπάρχει μια μερίδα του κόσμου, Χρήσανθε, καλησπέρα. Ναι. Που περιμένει να πάει και να αγοράσει το διαρκείο του και να στηρίξει. Φίλε, πόσο το μηνός έχουμε? 17. 17 τι? Μαΐου. Είναι 17 Μαΐου. Και πέρσι μου λέγατε ότι είναι Αύγουστος ακόμα και είναι νωρίς. Τι φερενίτιδα είναι αυτή, μακάρι. Μακάρι να υπάρξει και στην πράξη. Μεταφέρουμε το νότριο ρεπορτάζ. Ναι. Ωραία. Μπορείς, δηλαδή, τι υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή είναι 5 και 20 αυτή τη στιγμή. Μπορεί μέχρι τις 7 να βγουν. Και τι να πούνε μέχρι τις 7? Ό,τι ξεκινάει τη σύνθεση. Πότε? Σήμερα. Τι πότε? Θα βγουν 7 η ώρα και θα πούν ξεκινάει η διάθεσή του σήμερα, ενώ είναι κλειστά τα μαγαζιά. Δηλαδή θα έρθουν, ελάτε 7 με 8. Βίβα. Τι βίβα? Βίβα. Ηλεκτρονικά εσύ μπορείς να πεις 7:30, αν βγουν. Εσύ είσαι σίγουρος δηλαδή ότι θα βγουν τα διαρκές και θα έχει το Viva μέσα από τις 7 η ώρα? Γι' αυτό καθυστέρησε. Και πού είναι και το Viva. Και πού είναι το πρόμο της ΠΑΕΑΡΙΣ να το προβάλλουμε εμείς? Όλα θα γίνουν. Ο Θόδωρος Καρυπίδης έκανε ένα πρόμο χθες. Άρα, με αυτό το πρόμο θα πουλήσουμε να μην σου πω. We rise. Πρόμο χρειάζεται να κάνω εγώ. Άσε, θα το κάνω εγώ. Θα το κάνω εγώ. Λοιπόν, χρειάζεται ένα πρόμο. Χρειάζεται σίγουρα. Γιατί υπάρχει και αυτός ο οποίος είναι ο Μαραγκουντού. Δεν είναι όλοι όπως λες αυτοί οι τρελαμένοι. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα 5 άτομα με ρώτησαν και εμένα. Είδες. Αν βγαίνει σήμερα. Ενδιαφέρει ο κόσμος. Είναι πολύ σημαντικό, ναι, αυτό. Αυτό όμως ξέρεις ποιοι το κάνουν. Μάη μήνα. Να σου πω ποιοι το κάνουν αυτό. Ποιοι το κάνουν, Χρήστα? Οι άνθρωποι οι οποίοι κάθε χρόνο παίρνουν το διαρκείο έτσι κι αλλιώς. Θα σου πω όμως το εξής. Η ΠΑΕ Άρης. Λες να βγάλει διαρκείας. Έχει οριοθετήσει τους χώρους έτσι όπως τους διαμορφώνει πλέον στο νέο Κλεάνθης Βικελίδης. Έχει οριοθετήσει δηλαδή πόσες είναι οι θέσεις, οι δερμάτινες και πόσες είναι οι θέσεις. Ωραία, θέλω να σου πω κάτι. Βγήκαν κάποια παλαστικά καρεκλάκια και θα μπουν κάποια δερμάτινα στην 7. Σωστά. Μιλάς για την αρρύθμιση. Ναι, ρε φίλε, πώς θα μπω στο Viva. Εκεί κολλάει. Πώς θα μπω στο Viva να το κάνω. Εκεί κολλάει, να ξεκαθαρίσει το θέμα με την αρρύθμιση και μετά θα βγουν. Γιατί δεν μας το λες τόση ώρα?
Μ' άφησε, μπήκε μέσα κατευθείαν. Μα είπε μπορεί, 7, 6. Αργοπορημένο για μία ακόμη φορά. Αργοπορημένος. Αλλά τουλάχιστον ήσουν εδώ. Εντάξει. Δεν μ' άφησε να ολοκληρώσω το σκεπτικό. Αργοπορημένο. Οκ. Πώ. Λοιπόν. Εντάξει. Ποιο είναι αυτό. Ποιο. Από τη Σικιά. 1-0. Ποια. Έχει σχέση με τον Καρατζό. Εμένα μου έστειλε. Και εσύ τον έκανε αμέσω αποδεκτό. Χωρί να δει ποιο είναι. Εντάξει. Εγώ βλέπω του κοινού φίλου που έχουμε κάποιον. Είναι πολύ, είναι δοκιμασμένη επιλογή. Mm. Προχωράμε. Αν δεν 4. Είναι πολύ, εγώ έχω 13. Ναι, γιατί εγώ του έχω απορρίψει άλλου 8. Κάτι περίεργο, κάτι περίεργο κόβονται. Τι φωτογραφίε εδώ. Τσεκάρι, πρέπει να τι κάνω. Άμα έρθει με αυτόν εδώ, φίλε. Αυτό το παιδί. Τι να δώσω, αυτό το παιδί, σαν το φίλο μα. Είναι εξαδερφό του, φίλε. Σαν το φίλο μα τον Κρίστοφερ. Μάλιστα. Ε, τον ξάδερφο. Στην εξωτική Σουηδία. Όπου ο Ντάνιελ Σούντγκρεν μεγαλουργεί στα τελευταία παιχνίδια. Παπάδες κάνει. Σε τρομερή κατάσταση. Επειδή έρχεται στον Άρη, αυτό μην το ματιάξει. Ασπρόμαυρη μηχανή, ασπρόμαυρο κράνος. Σοκ με Σούντγκρεν, 5 μήνες. Έτσι και τραυματιστεί. Θα φας πολύ ξύλο, να ξέρεις. Πολύ ξύλο όμως. Σοκ. Πάρα πολύ ξύλο θα σε δώσω, να ξέρεις. Χιαστούς, όχι. Λοιπόν. Ο Γρουσούζης, παιδιά. Ο Γρουσούζης. Δεν νομίζω. Δεν έχω τέτοια φήμη. Δεν την είχα ποτέ. Δεν θα μου βάζεις μια φωτογραφία Άρη. Γιατί όλοι περνάω μια φωτογραφία Άρη. Εγώ. Τι με στέλνουν, γιατί είμαι ωραίο παιδί. Μου στείλε. Γιατί είσαι ο Χρύσανθος. Α. Ναι, Άρης που είναι μια φωτογραφία. Να δείχνει με την Αριανάκη. Μπορεί να είναι κάποιος που δεν είναι τόσο φανατικός και δεν ασχολείται πολύ. Α, να είναι. Αλλά θέλω να ακολουθήσω το Χρύσανθο. Δηλαδή, κακό. Κάτσε να δω εδώ. Ασπρόμαυρη μηχανή και ασπρόμαυρο κράνος όμως, φίλε. Λάθη. Λάθη επικοινωνιακά είναι αυτά. Α, κίτρινο αμάξι. Δηλαδή, περίμενε. Όλα παίζουν ρόλο. Απαγορεύεται να φοράμε ασπρόμαυρο ή να έχουμε κάτι ασπρόμαυρο, ας πούμε. Θα σου πω το εξής. Ναι. Μια που το ανοίγεις το θέμα και το, έχει κάτι και το κομμάτι. Χωρίς αυτό, γι' αυτό το θα σου πω το εξής. Ναι. Υπάρχει περίπτωση κάτι το οποίο θα το έχεις για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και είναι βασικό. Το αυτοκίνητό μου, ας πούμε. Ναι, να είναι ασπρόμαυρο. Ασπρόμαυρο θα είναι, ή άσπρο θα είναι, ή μαύρο θα είναι. Υπάρχει άσπρο με μαύρο καπό. Δηλαδή, άμα κάποιο όμω είναι παοκτή. Αυτό είναι κάγκουρα. Εγώ δεν είμαι. Άμα κάποιο. Όχι, υπάρχουν και πολύ ωραία αυτοκίνητα. Τέτοιο στυλ δεν τα έχει δει. Ένα γειτονά μου είναι και είναι παοκτή, βέβαια, γι' αυτό το πήρε. Ναι. Λοιπόν, πρόσεξε να σου πω τώρα κάτι. Άστο το αυτοκίνητο. Ωραία, άλλο. Μηχανή, δηλαδή, ο Αριανό, υπάρχει περίπτωση Αριανό να πάρει μηχανή ασπρόμαυρη. Άσπρη με μαύρη ρίγα. Υπάρχει περίπτωση, βλέπει. Ναι. Και είσαι Αριανό. Υπάρχει περίπτωση να πάρει ασπρόμαυρη μηχανή. Θα την έπαιρνα μαύρη και του. Αυτό σου λέω. Υπάρχει πρέπει να πάρει ασπρόμαυρο. Ή άσπρη. Όχι, ασπρόμαυρο, εντάξει. Πα να πάρει κράνο λοιπόν. Ναι. Το οποίο έχει 484 χρώματα. Ναι. Και να πάρει ασπρόμαυρο. Δηλαδή, εγώ που χθε φορούσα μαύρο παντελόνι και ασπρόμαυρη μπλούζα, α πούμε. Φίλε, άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Δεν είναι το ίδιο. Το φόρεσε μια φορά, έβαλε μια άσπρη μπλούζα με ένα μαύρο παντελόνι. Ωραία. Τέλο αυτό. Έγινε. Εγώ δεν το κάνω ποτέ. Λοιπόν, αλλά παρόλα αυτά σου λέω κάτι το οποίο. Δηλαδή, στο κινητό σου θα βάλει μια ασπρόμαυρη θήκη. Το έχει περάσει ο λογισμικό το χρήσαντο. Δεν ξέρει αυτού του συνδυασμού. Και όχι μόνο στο δικό μου. Είναι μόνο προορυθική, θα βάλει ποτέ. Όχι. Τι θα πάρει. Ένα είναι Αριανό. Μαύρη. Εσύ είσαι δημοσιογράφο. Ένα Αριανό θα πάρει. Κίτρινό μα. Αυτό σου λέω. Ναι, okay. Από κάτι τέτοιε λεπτομέρειε πιάνονται οι αδιάβαστοι, να ξέρει. Ναι, κάποιο όμω που δεν είναι τόσο φανατικό. Δεν του δίνει σημασία. Υπάρχουν και αυτοί. Που δεν είναι πορωμένοι. Όπω εσύ. Είναι ύποπτη. Ή εγώ, α πούμε. Είναι ύποπτη. Ναι. Υπάρχουν και ύποπτη. Οι okay. οποίοι σου κάνουν το τέτοιο για να παρακολουθούν και δεν να στέλνουν. Ναι. Πόσα αιτήματα φιλίας έχω καθημερινά από τον άλλον, από τις άλλες ομάδες. Προφανώς αυτό το αίτημα φιλίας δεν το κάνει γιατί με αγαπάει. Να μην πινελικό ή θέλει. Όχι, ας έχουμε και από άλλες ομάδες. Στο δε Twitter που είναι, είναι σωστή, στο δε Twitter που είναι και πιο τέτοιο, πιο υπόπτο ναι. και σε ακολουθεί από μόνο του κτλ. Μπαίνει μόνο και μόνο γι' αυτό. Ναι. Για να πει να ορίστε, εγώ τον έβρισα. Ναι. Εντάξει. Από το Twitter. Αν είναι κάποιο από άλλη ομάδα, είναι γνωστό μα ή είναι μια συμπαθή προσωπικότητα. Έχω φίλους, ναι, και εγώ. Οξύδες και Ηρακλήδες και τα πάντα. Αν ανεβάζει βλακή, κόβει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εντάξει. Απλά επειδή έχουμε και 10.000 φίλους. Τα social media χρήσανε δεν είναι για όλους δυστυχώς. Κάποιοι ξέρουν να τα χρησιμοποιούν, κάποιοι δεν ξέρουν. Τι να κάνουμε. Θα υπάρχουν πάντα και αυτές οι περιπτώσεις. Τώρα, α πούμε, αυτό που φοράει ο Ντάνιελ Σούντγκρεν είναι μια μαύρη. Μαύρο είναι, τσέικ. Μαύρο, ναι. Μαύρο, μαύρο. Ναι, αλλά έχει κίτρινο. Ναι. Έχει μπλε βασικά. Μαύρο, μπλε. Μπλεδίζει, ναι. Μαύρη είναι η. Μαύρη. Έχει κίτρινο. Το σήμα της έχει μπλε. Έχει, ναι, μαύρο είναι με τη φανέλα. Κοίτα μούτρα, ρε φίλε. Ποιος. Αυτός. Είναι εκπληκτικός. Αυτός είναι ωραίος. Είναι εκπληκτικός. Ο Σούντγκρεν.
Πιστεύω ότι είναι ο Σουηδός Σιώπης. Όχι. Όχι, λες. Είναι σοβαρός. Ο Σιώπης είναι τρελός. Όπα. Τρελός, κανονικός. Είναι τρελός. Έχει τις στιγμές σοβαρότητας ο Σιώπης στη ζωή του, ρε φίλε. Δεν τις έχει. Εντάξει. Ποτέ. Κάποιες φορές. Όχι, δεν υπάρχει. Όχι πολλές, λίγες. Δεν υπάρχει. Εντάξει, είναι τρελός. Όχι. Ναι, είναι τρελός, κανονικός. Ναι. Περίμενε λίγο γιατί έχουμε ένα θεματάκι. Σιώπης, παίρνει. Ποιος. Γιατί τρέχεις. Ποια είναι η κοπέλα, πες να τη μιλήσω εγώ άμα είναι, άμα έχεις πρόβλημα. Τον παίρνουν κοπέλες τηλέφωνο και τρέχει, ρε φίλε. Και εμείς έτσι κάναμε κάποτε. Ή τώρα δεν μας παίρνουν τηλέφωνο. Μάλλον τώρα δεν μας παίρνουν τηλέφωνο. Μάλλον το δεύτερο συμβαίνει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα σας πούμε για τα διαρκείας. Και θα ανοίξουμε και κουβεντούλα για το τι περιμένετε κι εσείς να δείτε. Από τις προθέσεις της ΠΑΕ Άρης. Και παράλληλα, αυτό το οποίο θα συζητήσουμε λίγο είναι πού θεωρείτε και πού πιστεύετε ότι η ομάδα χρειάζεται μεταγραφική ενίσχυση. Σε ποιες θέσεις δηλαδή θεωρείτε ότι όταν ξεκινήσει η ομάδα, όταν πάει 1η Ιουλίου στην Ολλανδία με το καλό, θα πρέπει οι θέσεις να είναι καλυμμένες, να έχουν καλυφθεί. Σε ποιες ακριβώς θέσεις πιστεύετε λοιπόν ότι η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση από 1η Ιουλίου και σε ποιες θα μπορούσαμε να κάνουμε και λίγο υπομονή παραπάνω, να περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει το πράγμα, να τους δούμε να έρχονται σταδιακά μέσα στο καλοκαίρι. Καλά, συμμετέχω κι εγώ. Είπαμε να ζητήσουμε τους ακροατές, ναι, φυσικά, μόλις επιστρέψουμε. Δεν άκουσα όμως το πλήρες. Πού πιστεύουν ότι η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση και θα πρέπει αυτή η ενίσχυση να έχει δρομολογηθεί, ναι, από την πρώτη μέρα που η ομάδα ξεκινήσει την προετοιμασία. Δηλαδή, ξέρουμε ότι πήραμε δεξιμπάκ. Έτσι. Ναι. Λες εσύ ότι θέλει φορ και αριστερό μπακ επιγόντως από 1η Ιουλίου. Ναι. Δηλαδή στην Ολλανδία να είναι μαζί. Ναι. Αλλιώς θα υπάρχει δυσλειτουργία στην ομάδα. Ναι. Αυτό εννοώ. Και πότε υπάρχει, ενώ το αμυντικό χαφ μπορεί να έρθει και στα μέσα Ιουλίου. Αλλά εξαρτάται και ποιοι θα φύγουν. Και αυτό αντικείμενο συζήτηση είναι. Έτσι. Θα κάνουμε τη συζήτηση πριν την κάνουμε. Ωραία. Δεν ανοίξουμε όλη αυτή την κουβέντα. Δεν το παραμέτρουμε. Θα τις θέσεις, ναι, τις παραμέτρους. Αμέσως μετά την επιστροφή μας από το break. Μάλιστα. Το 5:30, αφού μας πεις ποιοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μας στηρίζουν. Καταρχήν να ευχαριστήσω, γιατί υπάρχει μια αρκετά μεγάλη διάθεση συνδρομής και βοήθειας για την προετοιμασία και γενικότερα για όλο αυτό που θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι. Βέβαια και οι παροχές του Λίμπερο είναι πάρα πολύ καλές και του Ολαμπαοτάρης. Αλλά να ευχαριστήσω γιατί ήδη υπάρχει ενδιαφέρον από αρκετούς. Και θα κλείσουμε πολύ πιο εύκολα τους χορηγούς από ό,τι περίμενα. Και μάλιστα, μάλλον θα πάω σε μια διαδικασία να δυσαρεστήσω και κάποιους. Ο φίλος ο Νίκος, που κατάλαβε ότι μιλούσαμε για αυτόν, έστειλε μήνυμα. Ποιος Νίκος? Σε σένα? Ναι. Μπράβο Νίκο. Μπράβο Νίκο. Περίμενε τώρα, κάτσε. Μπράβο Νίκο. Μα γι' αυτό το έκανα κι εγώ. Έτσι. Λοιπόν, περίμενε λίγο. Νίκος. Και έχει στείλει και φωτογραφία μέσα από το. Ναι, μέσα γιατί από το... Νίκο όμως δεν βάζεις και μια φωτογραφία. Σε κράζει τώρα, Νίκο, επειδή δεν έχεις λίγο. Στο προφίλ σου μία. Λίγο τέτοιο. Πέτα το κράνος στο ασπρόμαυρο, Νίκο. Α, Νίκο, του φίλου του λέμε, του κολλητού του. Α. Δεν είναι δικό του. Μόνο και μόνο γι' αυτό, ναι, Νίκο. Ναι. Αποδοχή. Ο Τσίπιος λέει ότι φήμες λένε. Τώρα είμαστε φίλοι. Φήμες λένε, λέει, ότι ο Χρήστανος λέει ήταν τηλεόραση, ήταν ασπρομαύρη, δεν έβλεπε, λέει. Αλήθεια είναι αυτό. Και έκανε μπάρκο. Όχι. Είχα τα view master, φίλε. Είχα view master. Καλό, καλό. Κανονικότατα. Δεν έβλεπα ασπρόμαυρα ποτέ. Βλέπω ασπρόμαυρες ταινίες. Ναι. Ξέρετε γιατί βλέπω ασπρόμαυρες ταινίες. Γιατί. Και να το λέτε κι εσείς αυτό. Γιατί. Για να μου θυμίζει πόσο πιο ανώτερος είναι ο Άρης που είναι έγχρωμος. Για όλα υπάρχει μια απάντηση. Να ξέρεις. Μάλιστα. Ο Νίκος είναι ένας από τους φίλους μου πλέον. Είναι. Μετά το μήνυμα που σου στείλε. Έτσι. Εδώ. Ακηδήμητρα, φίλε μου. Πολύ ωραία νύχια. Πάμε στο πρώτο break και επιστρέφουμε σε λίγο. Λίμπερο 107,4. Επιστρέφουμε. All About Aris On Air. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7. Χρήστανθο Τσαλτίδης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Γιάννη Ζάτσης στην ρύθμιση του ήχου. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526. Ανοίγουμε γραμμές, τι κάνουμε. Καλησπέρα, ο 353 λέει καλησπέρα. Πείτε μας τι λέει ο Σούντγκρεν στο βιντεάκι που κυκλοφορεί. Ναι, έχει κυκλοφορήσει ένα βίντεο στο social media σήμερα. Ναι. Βάλτο. Νομίζω ότι είναι ή μετά το τελευταίο παιχνίδι με τη Χέλσιμπουργκ που παίζανε ή το ντέρμπι που παίζανε. Και είναι ο Σούντγκρεν και γυρνάει στην κάμερα μέσω αναγνωστικού χώρου μετά το μάτς και φωνάζει κάτι. Σουηδικά δεν ξέρω. Να σας πω την αλήθεια. Εντάξει. Έχει γίνει ψιλοβάραλ όμως γιατί
Βγάζει πολύ πάθος και γενικότερα ένα στοιχείο του παιχνιδιού του, το πάθος που βγάζει ο Σουηδός μέσα στο γήπεδο, ο οποίος τις τελευταίες 20 μέρες είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Έχει 3 γκολ και 1 assist. Μετά το μάτς είναι με τους τέτοιους. Σε τελευταία 5 παιχνίδια. Το τοπικό ντέρμπι ήταν πριν 2 αγωνιστικές. Ναι, μας το έχεις το τέτοιο, μας το στείλεις. Κάπου το πέτυχα και εγώ τώρα. Θα το βρω μετά. Λοιπόν. Να σώσει αυτό το. Είσαι χ. Λοιπόν. Ο Νίκος συνεχίζει. Λοιπόν, και ρωτάει αν έχουν πληροφορία για το πότε θα παίξει ο Άρης στο πρώτο φιλικό στην Ολλανδία. Γιατί θέλουμε να κλείσουμε τα εισιτήρια. Από την άλλη εβδομάδα, παιδιά, θα γίνουν νομίζω γνωστές περισσότερο. 1η Ιουλίου ξεκινάει η προετοιμασία του. Φεύγει από εδώ από την Ελλάδα. 12 ή 13 επιστρέφει. Οπότε, φίλε μου, 4 φιλικά παιχνίδια θα δώσει μέσα αυτό το χρονικό διάστημα. Βαριά 4 πιστεύω, εντάξει. Όχι, 4 θα είναι. 4. Το ένα μάλλον. Και θα δώσει κανένα εδώ. Τι κανένα, 5-6 θα δώσει εδώ. Ανάλογα με το πόσο θα παίξει στην Ευρώπη. Αν παίξει 6 μάτς που όλοι ευχόμαστε στην Ευρώπη, όταν γύρι, τότε θα δώσει κανένα 2 ακόμα φιλικά. Γύρι. Εγώ σου λέω πριν ξεκινήσει τα πρώτα ευρωπαϊκά σου λέω. Θα δούμε. Ένα σίγουρα θα δώσει μετά δηλαδή τα κυρίες στην Ελλάδα. Ένα τέτοιο. Μεσολαβούν πόσες 12 μέρες, 12-13 μέρες μέχρι να το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Άμα παίζεις 25, θα πάρουν επέξι το 25 είναι Πέμπτη, ναι. Λογικά το Σάββατο, εκεί την Κυριακή, θα κάνεις ένα φιλικό παιχνίδι. Θα γυρίσει η ομάδα, θα πάρει 2 μέρες ρεπό πιθανότατα. Ρεπό. Ρεπό, φίλε, θα γυρίσουν την προετοιμασία. Εμείς θα πάρουμε. 2 μέρες ρεπό. Εμείς θα πάρουμε 2 μήνες. Εσύ όλο το καλοκαίρι, ναι. Θα έχεις. Σωστό. Ναι, βέβαια. Από τις εκπομπές. Ναι. Γιατί κάποιος πρέπει να εξασφαλίσει και τα προς τα αυτά σου. Σταμάτα. Προς τα ζήν. Λοιπόν, θα πάρουν κανένα διήμερο ρεπό και μετά θα έχουν γύρω στις 10 μέρες περίπου για να προετοιμαστούν. Τώρα που αυτοί έχουν 35 μέρες ρεπό, εμείς έχουμε. 35 μέρες. Πόσο έχουν. 5 Μαΐου τελείωσε το πρωτάθλημα, 6. Όχι όλοι. Όσοι έχουν. Οι διεθνείς. Τι με νοιάζει, οι διεθνείς, Μπαγκυρόπουλος. Ναι. Δηλαδή και εγώ αν πάω δηλαδή μια εβδομάδα και μείνω στο CNN, θα πω μετά ότι δούλευα. Mm-hmm. Και πάσε που θα πάνε στην Ολλανδία πάλι. Θα πάνε, ναι. Φεύγουν τώρα. Μάλιστα. Την άλλη εβδομάδα βασικά. Ωραία. Θες να τοποθετηθείς πάνω αναφορικά με το θέμα που έθεσα. Ποιο. Πότε, πού χρειαζόμαστε την ενίσχυση και πώς και πότε τώρα αυτή και πότε οι άλλοι και πότε οι πιο πέρα και πότε πιο είμαστε πιο άνετοι και τέτοια. Και ποιες παραμέτρους. Να τοποθετηθώ με βάση και αυτά τα οποία βγαίνουν σαν πληροφορίες, όχι, σαν ρεπορτάζ ή σαν Νίκος καθαρά. Σαν Νίκος καθαρά. Τι θα ήθελα εγώ. Τι πιστεύεις, ναι. Το θέλω μου, όχι το πιστεύω μου. Γιατί το πιστεύω έχει να κάνει και με το ρεπορτάζ. Ενώ το θέλω είναι καθαρά δικό μου κομμάτι. Άσχετα τι θα γίνει. Φίλε, το ρεπορτάζ είναι αυτό που γίνεται. Ναι. Αυτό που μπορεί να γίνει. Το πιο θεωρώ σωστό δεν είναι το ρεπορτάζ. Για μένα το πιο θεωρώ σωστό. Να πω δηλαδή ανοιχτά τι θέλει. Θεωρώ, ναι, ότι πρέπει να έρθει ο Φορ και ο Μπακ και ο τέτοιο 1η Ιουλίου να είναι εδώ. Να μιλήσω τόσο ανοιχτά δηλαδή. Γιατί να και για τι αποχωρήσει όμω να μιλήσω ανοιχτά. Ναι, και τι αποχωρήσει. Ωραία, εντάξει, ωραία. Λοιπόν. Μπορεί να ξεκινήσω δηλαδή. Ναι. Ωραία. Σ' αφήνουμε. Λοιπόν. Εδώ γιατί δεν μετακινούνται όμω οι. Όλο αυτό να φιλέρ, φίλε. Καλό. Ναι. Εγώ δεν ξέρω να το κάνω αυτό. Εντάξει. Κοίτα. Πολλές επιλογές ενδεκαδάτων ποδοσφαιριστών δεν νομίζω ότι χρειάζεται να γίνουν. Έχει γίνει ήδη μία βέβαια. Ναι. Υπάρχει ένας κορμός συγκεκριμένος. Θέλει ο Άρης περισσότερο συμπληρωματικές επιλογές. Δικό μου πάμε λίγο πιο συγκεκριμένα, ναι, φίλε. Δικό μου θέλω. Τι πιστεύεις ότι πρέπει να γίνει στον Άρη. Τι πιστεύω ότι πρέπει να γίνει. Να το πιάσουμε θέση προς θέση. Ναι. Ωραία. Τερματοφύλακας. Έχει τον Κουέστα βασικό. Πρέπει να βρει ένα δεύτερο που θα είναι πολύ κοντά στα δεδομένα του Κουέστα. Ωραία. Φαντάζομαι ότι αυτό δεν προϋποθέτει να είναι το 1η Ιουλίου. Μπορεί να έρθει και 15. Μπορεί να έχει έναν τρίτο μέχρι τότε, μέχρι να βρει εκείνον. Οκ, okay, ναι. Εντάξει. Δεξί μπακ. Πήρα. Ποιο είναι ο πληρωματικό του. Ποιο θα είναι ο αναπληρωματικό του. Ωραία. Ναι. Ο αναπληρωματικό του λοιπόν πρέπει να έρθει μέχρι 1η του μηνός. Αν πάρθει, που είναι πιθανό να πάρθει ένα αναπληρωματικό, ναι. Ναι. Όχι απαραίτητα. Λάθος κάνεις. Γιατί. Γιατί προτιμινός δεν θα είναι το Σούντγκρεν. Μπορεί να έχεις ένα από αυτούς δύο όμως που έχεις τώρα. Σου λέω εγώ. Τι μην νοιάζει, εγώ λέω για την προετοιμασία της νέας σεζόν. Ο Κωνσταντινής έχει συμβόλαιο.
Ναι. Θα έχει τον Κωνσταντινίδη σίγουρα. Ωραία. Θα δούμε για τον Τζάνα. Ωραία. Μπορεί να τον έχει, μπορεί και να μην τον έχει. Και τον λέω γιατί το Γενάρη ενεπλάκει το όνομά του στο να φύγει κτλ. Αλλά εδώ τώρα λίγο. Επειδή γίνονται κυβιστήσεις ενίοτε σε αυτά τα θέματα και μετά λένε. Μας είπατε ότι φεύγει ο Βαλεριάνος και έμεινε τελικά. Ναι. Το βγάλαμε το μυαλό μας ή θέλαμε να τον φάμε εμείς τον Βαλεριάνο. Από κάπου προκύπτει όταν το λέμε. Ναι. Κάποιο μα το έχει πει από την ομάδα. Ναι. Τέλος πάντων, γι' αυτό. Σαν το θέμα με τον Παντελή, δηλαδή. Αυτό δεν υπήρχε ποτέ θέμα, Παντελή, αφού. Κάποιοι λέγανε. Δεν το σκεφτήκαμε ποτέ. Μα δεν. Ναι. Ναι, αλλά. Δεν το σκεφτήκαμε ποτέ. όχι, αυτό δεν ισχύει. Πώς το είχε πει ο Θοδωρός. Αυτό δεν ισχύει. Ότι θα φύγει μετά την Ξάνθη. Σωστά. Πριν την Ξάνθη ήταν να φύγει. Πριν την Ξάνθη ήταν να φύγει. Έχει δίκιο, πρόεδρε. Τέλος πάντων. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο λέω ότι σε αυτό πρέπει να κάνουμε μια πισινή εμείς. Ναι. Εσύ τώρα το πας, το τι πρέπει να γίνει, ποιος πρέπει να είναι εδώ όταν ξεκινήσει η προετοιμασία, ρε. Και τα δύο, ρε φίλε. Κουβέντα κάνουμε για το ρόστερ της ομάδας, για ποδόσφαιρο. Για ποδόσφαιρο. Ναι. Το λύσαμε το δεξιμπακ. Πρέπει να δούμε θα το βασικό θα τον έχουμε σίγουρα 25 του μηνός λοιπόν στα παιχνίδια μας. Θα έρθει γύρω στις 15-16 Ιουλίου να ενσωματωθεί με την ομάδα, αφού παίξει το δεύτερο παιχνίδι με τα προκληματικά της ΑΕΚ. Ο Κωνσταντινίδης θα είναι ο ένας εκ των παικτών λογικά που θα μείνει στο ρόστερ. Δεν το ξέρουμε 100%. Ναι. Θα το δούμε στην πράξη. Έτσι. Αλλά. Γενικότερα ο Άρης μας έχει αποδείξει ότι δεν μπορείς να βάλεις για τίποτα το χέρι σου στη φωτιά. Ναι. Πάμε λοιπόν στο πρέπει επόμενο. Πρέπει να δούμε, θα γίνει σαν στόπερ. Ναι. Φύγαμε το δεξί μπακ. Τελειώσαμε. Πάμε, άστο. Ωραία. Πάμε λοιπόν στα στόπερ. Ναι. Τι πρέπει να κάνουμε με το ροζ, πότε πρέπει να έχουμε τελειώσει. Σήμερα παίζει Λοριάν. Ναι. Αν χάσει, τέλος σεζόν. Άρα θα δρομολογήσει λογικά πιο γρήγορα και τις εξελίξεις το θέμα του. Άρα θα ξέρουμε τι γίνεται με το νομίζω ροζ. Ότι μέσα επόμενη εβδομάδα ναι, θα. Ο Βέρεθ είναι παίκτης του Άρκη την επόμενη σεζόν. Ναι. Δεν υπάρχει κάποια πρόταση. Δεν υπάρχει καν εκδήλωση ενδιαφέροντος από τον Ολυμπιακό, γιατί αυτός είναι που υποτίθεται. Εγώ θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα τον ζητήσουν. Εγώ. Αλλά όχι τώρα. Θα είναι τώρα, θα είναι του χρόνου, θα δούμε. Θα είναι τον Αύγουστο. Ναι. Θα είναι τον Αύγουστο. Θα είναι τον Αύγουστο. Εγώ πιστεύω ότι ο Άρης και ο Ρόζ να μείνει. Πρέπει να πάρει ένα κεντρικό αμυντικό ακόμα. Ναι. Εδώ συνεπάγεται όμως και το ότι θα γίνει με το Σόουζα. Ναι, πρέπει να φύγει κάποιος άλλος. Τι θα γίνει με το Σόουζα. Ναι. Τι θα γίνει με το Σόουζα. Ο Σόουζα έχει συμβόλαιο για του χρόνου. Ναι. Παίρνει ένα αξιοσέβαστο ποσό, είναι η αλήθεια. Ναι. Ίσως αν έριχνε τις απολαβές του. Να άλλαζαν λίγο τα δεδομένα για τη δική του περίπτωση. Ωραία. Με βάση αυτό που ρωτάω εγώ πάντως, ναι. Σίγουρα θέλουμε ένα ακόμα στόπερ. Θέλει. Σίγουρα. Και εγώ θεωρώ, και φαντάζομαι συμφωνείς, ότι πρώτη του μηνός που θα ξεκινήσει η προετοιμασία, ένας εκ των παικτών που θα αποκτηθούν και θα πρέπει να είναι στο ξεκίνημα της προετοιμασίας μαζί μας, θα είναι ο στόπερ. Πρέπει να έχεις τρεις από τους τέσσερις. Εκτός αν είναι ο Ρόζ. Αν ο Ρόζ κλείσει, μπορεί να κάνει μια προσθήκη μετέπειτα. Εκτός αν πάρει κάποιο νεαρό. Να τον έχει σαν επιλογή επίσης κι άλλο. Το νεαρό πάει στο μετέπειτα. Ναι. Εγώ η αρχική μου τοποθέτηση είναι ναι. Ποιοι παίκτες θεωρούμε ότι 1η Ιουλίου πρέπει να είναι πάση θυσία εδώ για να μην διαταραχθεί άρα στην η ομαλή Ολλανδία, προετοιμασία. Άρα στην Ολλανδία, όχι στη Θεσσαλονίκη. Ναι, φίλε, στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Το σωστό είναι 16 Ιουνίου, και 17. Και πρέπει να είναι. Το σωστό. Αλλά θα σου πω το εξής. Οι περισσότερες βασικές επιλογές. Δεν μπορούν να είναι κάποιοι. Τα συμβόλαια λήγουν 36. Αλήθεια είναι αυτό. Τα συμβόλαια, οι μεταγραφές αρχίζουν 1η Ιουλίου. Ναι. Ο ποδοσφαιριστής που κάνει διακοπές και οι περισσότεροι ακόμα παιδιά δεν έχουν τελειώσει τα πρωταθλήματα, δεν θα έρθει χωρίς να είναι, θα σας πω ένα απλό πράγμα, ασφαλισμένος να τρέχει 15 μέρες, να πάθει χτύπα ξύλο να χιαστώ στην προπόνηση στις 30 Ιουνίου και να μείνει χωρίς συμβόλαιο. Εγώ μου κατέ, εμείς που λέγα το Σούντγκρ. Εγώ δεν είπα ποιον. Κάποιος μπορεί να το πάθει όμως πάλι. 30 Ιουνίου αν το πάθει είναι καλυμμένη η ομάδα, δεν έχει πρόβλημα, θα πάρει άλλον. Καταλαβες. Ο Γκάτος λέει πρόεδρε θέλει Ρίκη Φατί για βασικό χαβ. Έμεινε ελεύθερος. Ο Ρίκη Φατί είναι 82 χρονών. 82, καλά το είπα. Γιατί αυτή η Σενεγαλέζη, η μισή Γάλλη, μισή Σενεγαλέζη, είναι τουλάχιστον 10 χρόνια μεγαλύτερη από ό,τι λένε. Λοιπόν. Έχει ωραία σωματικά προσόντα. Πού το ξέρεις. Για τη θέση του. Πού το ξέρεις. Το ύψος του. Α, αυτό εννοούσες. Λοιπόν. Τα στόπερ τελειώσαμε. Πάμε στα αριστερά. Έχω Κόρχουτ. Είναι από τις θέσεις που. Και ένα συμβόλαιο που λύγει. Άστο το συμβόλαιο που λύγει, δεν θα ανανεωθεί. Ναι. Είναι απόφαση της διοίκησης. Δεν συνεχίζει ο Βαλεριάνος. Πάμε παρακάτω. Είναι σε αυτούς που θέλουμε 1η Ιουλίου. Ναι. Ο αριστερός μπακ. Ναι, γιατί δεν πρέπει να παίξει άλλος.
Ο Κόρχουτ ή αυτός που θα έρθει. Ο αυτός που θα έρθει. Αυτός ο Κόρχουτ που... αυτόν έχω. Α. Θες και τον αριστερό σου μπακ. Τι. Δηλαδή άμα έρθει 15 Ιουλίου ή 22 Ιουλίου πρέπει μας χαλάει. Να είναι λειτουργικές και οι προπονήσεις. Το δεξί μπακ θα το μαρκάρει, όχι το αριστερό. Απ' την άλλη ομάδα ποιος θα παίζει αριστερό μπακ στο διπλό. Ο δεξιός μπακ που θα είναι στον πάγκο. Κάνουμε αλκημίες τώρα. Άρα θεωρείς ότι πρέπει να υπάρχει ο δεύτερος αριστερός μπακ. Ναι, πρέπει να υπάρχει. Πολύ ωραία. Προχωράμε. Χαφ. Χαφ. Το Σιώπη θα τον Σιώπης. Έχεις. Ωραία. Ένα. Στο Ματί για δύο θα τον έχεις. Ναι. Από εκεί και πέρα... Ωραία. Δεν είναι μυστικό ότι ο Μπάσα είναι, είναι και δεν είναι. Ναι, είναι πιθανό. Θα δούμε τι θα γίνει. Ναι. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή... Μπορούμε να πάρουμε θέση και για παίχτες. Αν πιστεύουμε ότι πρέπει να μείνει ή όχι. Την άποψή σου να πεις. Ναι, γιατί μου, γιατί σου έχει πει κανένα να πεις ή να μην πεις. Όχι, να τα πας, απαγορεύουμε να πεις. Όχι, ρωτάω, δεν είπα ότι με απαγορεύεις. Εγώ θεωρώ ότι ο Μπάσα πρέπει να φύγει. Μάλιστα. Και ποιος να έρθει. Να πάρεις, αυτόν τον παίχτη τον οποίο ψάχνεις. Το box to box. Πρόσεξε με τώρα. Αν φύγει ο Μπάσα, θες έναν παίχτη για backup του Σιώπη. Δηλαδή backup στο 6. Και θα πάρεις και έναν βασικό, ο οποίος θα είναι ξαροχτάρι. Αριστεροπόδαρο, όπως γνωρίζω εγώ ότι ψάχνουν στον Άρη, κατά προτίμηση αριστεροπόδαρο, για να είναι δίπλα στο Σιώπη. Ωραία. Αυτός πρέπει να είναι 1η Ιουλίου εδώ. Ναι. Για μένα πρέπει. Συμφωνώ. Είναι από τις βασικές θέσεις. Είναι πολύ νευραλική η θέση. Ο Χαφ, δεν ξέρω αν είναι, πραγματικά δεν το ξέρω, αν ο ένας εκ των δύο που πήγε να κλείσει ο Διαμαντόπουλος είναι εδώ. Δεν το ξέρω. Ναι. Θα το ήθελα. Πιθανό να είναι. Μακάρι να είναι. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να πάρει κι άλλον έναν, αν φύγει ο Μπάσα. Δηλαδή έναν συν έναν. Ναι. Αυτό λέω, ναι. Αν φύγει ο Μπάσα, γιατί αδειάζει τελείως εκεί. Έναν για backup του Σιώπη και ένα που θα είναι βασικός μαζί με το Σιώπη. Και θα είναι ο Ματίγια με αυτό που θα πάρει, αναπληρωματική. Ο Ματίγια αναπληρωματικός. Ναι. Ναι. Έλα, εντάξει, τώρα καλύτερα το μικρόφωνο. Ναι, αναπληρωματικός ο Ματίγια, φρέσαντα. Προχωράμε. Γιατί. Γιατί είναι καταπληκτικό στο δεύτερο γύρο, γι' αυτό δεν βγαίνει από την 11. Εντάξει, οκ. Okay. Να σου πω κάτι, ας έρθει αυτό που είναι να έρθει και ο καλύτερο. Ας παίζει. Σωστό. Λοιπόν, προχωράμε. Ναι, ωραία. Ο Μαρτίνες υπογράφει, τι γίνεται. 15 μέρες έχει συμφωνήσει και υπογράφει. Μόλις γυρίσω καρυπίδες, θα το δούμε για αυτό το ζήτημα. Είμαστε. Αυτή η βιασύνη να πρέπει να γράψουμε κάτι για να το προλάβουμε ότι υπέγραψε ενώ δεν έχει συμφωνήσει καν ακόμα, δεν μπορώ να την καταλάβω. Υπάρχει αυτή η διαφωνία. Βασίλη μου, το μικρόφωνο μου, γιατί ακούγεται έτσι η φωνή μου, όμως δεν κάτι κάνεις λάθος. Μόλις ήρθε ο Καβαδίας, τα χάλασε. Ναι. Έλα. Γιατί. Γιατί. Όχι, ένα χρήτσι, ναι. Έχει ένα χρήτσι. Ένα χρήτσι κράτσα ενίοτε. Ναι, ωραία. Να το πάλι. Να το να πάω πάλι. Από πού είναι. Από εκεί είναι. Από εδώ, από εκεί. Από εδώ, από εκεί. Αυτό δεν είναι καλό. Να το αλλάξω, περίμενε, φίλε. Δεν νομίζω ότι φταίει αυτό. Το μικρόφωνο είναι. Από την κονσόλα, από την κονσόλα σου λέει. Στον αέρα ακούγεται. Αν δεν ακούγεται στον αέρα, δεν μας ενοχλεί. Ωραία, άλλαξε μικρόφωνο. Για μιλά. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Το βίσμα, φίλε, το βίσμα. Όχι από εκεί. Από εδώ, από εδώ. Δώσε δύο χαστούκια. Τον Μπαλόπα. Τον Μπαλόπα. Λοιπόν, προχωράμε. Τα λύσαμε με τα χαφ. Μπράβο, Βασίλη. Πάλι το χάλασε. Λοιπόν, μόλις ήρθες εσύ, φίλε. Όσο ήταν ο Τζον Ζάτσις εδώ πέρα, όλα κυλούσαν ομαλά, εκπληκτικά και τα λοιπά. Ήρθες, τα χάλασες. Λοιπόν. Εξτρέμ, όχι, χαφ δεκάρια. Περίμενε, έχω Τόνσο, η νιου μετάγραφη. Δεκάρι είπα. Ίσως και ο Μαρτίνες. Αν δεν είναι ο Μαρτίνες, θα είναι ένας άλλος. Ένα. Ωραία. Ωραία. Και πάω στα εξτρέμ. Ωραία. Περιμένω να δω τι θα γίνει με τον Ματέο, οκ. Okay. Ξαναλέω, εμένα η δική μου η πληροφορία θα σας την πεις. Η αίσθηση θα την πεις. Με όλες τις... προτάσεις που έχει από δεξιά και αριστερά ο μικρός ή δεν έχει. Παρεπτόντως σήμερα από την πλευρά του ΠΑΟΚ, επειδή χθες κυκλοφορούσε μια φωτογραφία με Ματέο Γκαρσία στο ΠΑΟΚ FC, να πω συγχαρητήρια στον hacker που μπήκε στο site του ΠΑΟΚ και έβαλε όλη την ομάδα του Άρη. Όλη. Και είχε και ένα Σλίδι μέσα και Αναγνωστόπουλο και Σταμπουλίδη και Μαυράη και τα πάντα. Φυσικά στα blog των Αριανών και, και στις ομάδες κυκλοφόρησε ο Ματέο Γκαρσία και τον πήρε ο ΠΑΟ και τι θα κάνουμε τώρα και τα λοιπά. Ως συνήθως το αρνητικό πούλησε για καμιά ωρίτσα μέχρι που άρχισαν να κυκλοφορούν οι φωτογραφίες του Ναζλίδη με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, και αντιλήφθηκαν όλοι ότι ήταν fake.
Σήμερα πάντως οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ είπαν ότι δεν ασχολούνται με την περίπτωση του Ματέο Γκαρσία. Ένα 10% πρέπει να μου δώσεις. Και θα δούμε τι θα γίνει με τον Ματέο. Μέχρι 31 Αυγούστου θεωρητικά αν ο, Ματέο δεν ο Άρης τον περιμένει. Ναι. Αν ο Ματέο δεν είναι στην ομάδα 1η Ιουλίου, έχει τον Λάρσον και τον Τιγκινί. 1η Ιουλίου λοιπόν είμαι καλυμμένος. Άλλωστε και στην προετοιμασία πέρσι κάπως έτσι πήγα. Θες και έναν ακόμα. Όχι. Είμαι καλυμμένος εννοώ. Τι? 1η Ιουλίου με ναι. τους δύο βασικούς πυλώνες μου. Okay. Έτσι. Ναι. Λογικά θα είναι και ο Μαρτίνες. Οπότε και αυτός μπορεί. Σαν επιλογή και αυτός να ναι, καλύψει για τα extreme. Μια θέση. Και πρόσεξε, σίγουρα. Εγώ θα σου δώσω και μια ακόμα επιλογή για τα extreme. Αυτόν. Ποιον? Αυτόν που παίζει όμως αριστερό μπακ και δεν έχουμε δεύτερο. Όχι. Τον Νέτο. Όχι. Α. Περίμενε. Τον Σούντγκρεν. Άνα, γεια σου. Περιμένε να το βγάλει στα. Καλά, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Βασικά. Περιμένουμε εδώ κάνα δύο χρόνια να πάρουμε τέτοιο μπακ και να το βάλουμε να παίξει μπροστά. Κατά ανάγκη. Αφού μπορεί. Κατά ανάγκη, εγώ σου λέω. Σε ένα επιθετικό γενέ σχήμα. Ναι, κατά ανάγκη. Αυτό παίζει όλη την πλευρά. Καταρχήν είναι στη Λινέτο. Είναι όλη η πλευρά. Είναι ένα Σουηδό, εντάξει. Ακριβώ. Στι λοιπόν, βραδινέ εξόδου του να μην είναι Σουηδό. Στι βραδινέ εξόδου του. Δεν είναι. Εκεί είναι Σουηδό. Σωστό. Λοιπόν. Είναι επαγγελματίε τα παιδιά. Και έχουμε λοιπόν Ντίγκι Λάρσον. Έτσι. Μπρούνο Γκάμα δεν έχουμε. Αλλά έχεις, δεν, μπορούμε, δεν μπορούμε όμως να μην τον υπολογίσουμε. Δηλαδή, όχι. Δεν μπορεί ο Άρης να πάει να πάρει παίχτη πάλι των 300.000 που ταξίδι ότι μετά από ένα μήνα θα του έρθει ο Μπρούνο Γκάμα. Όχι, δεν γίνεται. Έτσι. Και σίγουρα χρειάζεται ένας ακόμα ποδοσφαιριστής, να μην πω δύο, ως backup. Ναι. Εξαρτάται. Εδώ όμως αναγκαστικά θα περιμένεις. Εγώ νομίζω ότι θα πάει να αρχικά... δεις τι θα κάνεις με τον Ματέο. Εγώ αρχικά νομίζω ότι θα πάει σε μία επιλογή backup extreme και μετά θα δει αν θα πάει στη δεύτερη. Ναι, γιατί μία επιλογή backup σημαίνει Λάρσον, Ντιγκινί, Μπρούνο Γκάμα. Μία επιλογή. Μιλάω για τον Ιούλιο, Χρήσανθε. Ναι, δεν μπορείς να πάρεις μήνα, δεν είναι NBA να πάρεις συμβόλαιο ενός μήνα. Και έρχεσαι στα λόγια μας αυτό που έλεγα από χθες. Δεν μπορείς να πας σε ένα μεγάλο συμβόλαιο πάλι. Μπράβο. Για τα extreme. Και πάμε στη θέση. Που καίει. For... Για μένα 1η Ιουλίου πρέπει να είναι εδώ, ναι. Εγώ θεωρώ ότι ο ένας εκ των δύο που κλείνει αυτή τη στιγμή είναι ο Φορ. Ο Διαμαντόπουλος ναι. είναι ο Φορ. Δεν γίνεται να ξεκινήσω χωρίς Φορ. Πέρσι, ένα από τα λάθη που έκανε η ομάδα ήταν ότι ξεκίνησε χωρίς Φορ στην ουσία. Γιατί φέτος, πρόσεξε λίγο, πέρσι τουλάχιστον. Είχε το Διαμαντόπουλο και τον Ασλίδη. Τώρα δεν έχει κανέναν. Ναι. Στην προετοιμασία. Ναι. Τώρα δεν θα έχει κανέναν. Ναι. Βέβαια έχει το Γιουνές. Αν μείνει. Έχει συμβόλαιο. Αν μείνει. Έχει συμβόλαιο. Και άλλοι έχουν συμβόλαιο. Που έχει συμβόλαιο 1η Ιουλίου θα είναι εκεί. Και άλλοι έχουν συμβόλαιο. Όχι, από τη στιγμή που έχει συμβόλαιο 15 Ιουνίου θα είναι εκεί. 16 Ιουνίου, σωστό, έχει δίκιο. Λοιπόν. Αν φύγει λοιπόν ο Γιουνές, φίλε. Θες δύο. Εγώ λέω ότι ο Γιουνές λοιπόν σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι εκεί. Δεν γίνεται να φύγει ο Γιουνές και μετά να πάει να πάρεις τρεις. Έναν βασικό, έναν αναπληρωματικό και έναν... Πας για... Πρόσεξε λίγο. Δεν είναι παίζω πρωτάθλημα. Είναι πρωτάθλημα, Ευρώπη, κύπελο. Η τρίτη σου επιλογή για το φορ του χρόνου μπορεί να είναι ο Ντιγκινί. Ναι. Μπορεί. Σαν λύση εκ των έσω. Αλλά αν φύγει ο Γιουνές, θα πρέπει να πάρεις πέραν από αυτόν που θες για βασική επιλογή. Που ο Άρης ψάχνει ένα κανόνι αυτή τη στιγμή μπροστά για να το θέσει. Κανόνι. Κανόνι ψάχνει. Ωραία. Λοιπόν, αν φύγει ο Γιουνές. Νόνι το κανόνι. Αν φύγει ο ναι, Γιουνές. Θες και μια δεύτερη επιλογή. Θα βαντάρω ένα ποδοσφαιριστή παρόλο που δεν έχω τις καλύτερες σχέσεις με τον μάνατζερ του. Και γενικότερα σε αρκετές περιπτώσεις θέλω να εκφραστώ διαφορετικά, αλλά δεν με αφήνει ένας φίλος μου. Λοιπόν, ο παίκτης είναι ελεύθερος από χθες. Ποιος? Είναι εξαιρετική επιλογή. Έλληνας ή ξένος? Για δεύτερος. Εγώ σου έχω άλλη επιλογή για δεύτερο. Για να μην σου πω πρώτος. Εγώ σου έχω άλλη επιλογή για δεύτερο. Πες μου το. Ποιο δεν μπορώ να σου το πω, θα σου το πω στο break. Και από όσο γνωρίζω, εξετάζεται κιόλας. Και αυτός που λέω εγώ μπορεί ναι. να εξεταστεί. Έλληνας ή ξένος? Έλληνας. Της γειτονιάς? Ο Μανιάς της γειτονιάς. Καλά, αυτός είναι. Το θέμα είναι ότι στον Αστέρα έπαιρνε 160. Όχι. Έφυγε από εκείνον. Θετικό στοιχείο είναι ότι αν δεν κάνω λάθος, ναι. Γι' αυτό και δεν θα πω το όνομα. Ναι.
έχει τον ίδιο εκπρόσωπο με τον προπονητή της ομάδας. Ναι. Το Σάββα Παντελή. Άρα, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να κάνω και λάθος, έτσι. Αλλά ναι, αυτή την αίσθηση έχω. Άρα που θεωρητικά. Έχει και το θεωρητικά ο Βαλεριάνος όμως έκανε αρνητική σύγκριση. Ναι. Ο Σάββας ο Παντελήδης. Και μπράβο του. Και μπράβο του κιόλας, ναι. Όχι γιατί έκανε αρνητική εισήγηση, πάρε εξηγηθούμε. Μπράβο του γιατί κάνει αρνητική εισήγηση για έναν ποδοσφαιριστή που είναι στο ίδιο, έχουν τον ίδιο μάνατζερ. Ναι, αυτό εννοώ. Αυτό δείχνει κάτι για, για τον coach. Έτσι, σου λέει θέλω κάτι διαφορετικό. Ναι. Ή κάτι άλλο είναι σημαίνει. Μανιάς πόσο χρόνο είναι. Ο Μανιάς της γειτονιάς, φίλε. Τον έχω τρέλα, είναι γνωστό. Είμαι αυτός που καθιέρωσε το σλόγγαν στην ιστορική δουλειά. Δούλεψε μαζί το Παντελίδη στην Τρίπολη. Τον ξέρει ο Παντελίδης μια χαρά. Α, Σιρούλο, ναι, ναι. 20, είναι 28, 29, εξαιρετική περίπτωση για μένα ποδοσφαιριστή. Παίκτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ καλός και νομίζω ότι τώρα είναι η χρονιά για να έρθει στον Άρη. Μετά το πρόμο στο Μανιά, ένα 10% δεν αξίζουμε, ρε φίλε, από τα 160. Πάρουμε 16 χιλιάρικα, μια χαρά θα είμαστε. Ναι. Το ξέρεις ότι κάποιοι τα κάνουν αυτά. Θα ήθελα κάτι πιο νεαρό από πίσω. Τι? Το ξέρεις ότι κάποιοι τα κάνουν αυτά. Κρακ. Μπούφι εμείς. Κρακ. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Γι' αυτό, πρόσεξε λίγο. Εμείς γι' αυτό, γι' αυτό όμως δεν φάγαμε ξύλο στο τέλος. Αλήθεια είναι αυτό. Γιατί αν, παρόλο που μας ψάξανε για κάνα 2-3-4 χρόνια, δεν υπάρχει τίποτα. Ξέρετε τι τράβηξα εγώ. που πήγαινα με ρωτούσανε. Λοιπόν, καλή περίπτωση στο Μανιά, εγώ θα ήθελα ένα πιο νεαρό παίχτη για backup. 28 χρονών είναι, φίλε. 29. 29, 29 χρονών. Φίλε, είναι 29. Πολύ καλός φορ, okay, στην ναι. Στην καλύτερη ηλικία. Πολύ καλός φορ, τεχνίτης φορ, βασικό, εντάξει. Είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Αλλά εγώ θα ήθελα, γιατί τώρα λέμε το θέλω μας, δεν λέμε. Ναι. Okay, εγώ θα ήθελα ένα πιο νεαρό ποδοσφαιριστή σε αυτή τη θέση. 23-24 χρονών, εκεί πέρα, 25. Άπειρο δηλαδή. Γιατί πρέπει να είναι άπειρος, δεν κατάλαβα. 24 χρόνια τι είναι. Τι ο άπειρος, ρε φίλε. Δηλαδή πρέπει να ξεκολλήσουμε λίγο στην Ελλάδα από αυτήν την οτροπία. Ο άπειρος. Ο Ντελίχτ στον Άγιαξ 19 χρονών και είναι λύσκη 32. Στον Άγιαξ. Στον Άγιαξ, φίλε. Ναι, οκ. Okay. Βρες κάτι. Πες μου λίγο πόσο κάνει αυτός που έφερε ως παράδειγμα. Καμιά 70. Εντάξει, οκ. Okay, ναι. One and only. Στην Ελλάδα όμως, χωρίς να δέχουμε αυτό το κακό, να λέμε 22 χρονών μικρό ακόμα. Ναι, γιατί δεν είναι έτοιμη, φίλε. Ας τον λίγο να δουλευτεί. Ωραία, γιατί... πάνε βρες έναν 22χρονο. Γιατί δεν είναι. Πάνε βρες έναν 22χρονο από το εξωτερικό. Ναι. Ευχαριστώ. Αυτό μου στέλνει τέλειο. Είναι στην ατζέντα μας. Ποιος είναι? Υπάρχει Έλληνας ποδοσφαιριστής και μάλιστα πολύ καλή περίπτωση, ο οποίος είναι στην ατζέντα. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο break για να πω εγώ στο Χρήστανο ποια είναι η εναλλακτική που εξετάζεται. Για την επίθεση. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα. Λίμπερο 107,4, All About Aris On Air. Μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα τη σημερινή εκπομπή. Χρήστανθο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Βασίλης Καβαδίας στην ρύθμιση του ήχου. Football manager την κάναμε την εκπομπή, αλλά είναι ωραίο να συζητάμε και για ποδόσφαιρο. Είναι ωραίο να συζητάμε για μπάλα. Να μπαίνουμε λίγο εμείς στη θέση. Στις θέσεις των ανθρώπων που διοικούν αυτή τη στιγμή τον Άρη και τρέχουν τον Άρη, με πρώτο φυσικά τον Θόδωρο Καρυπίδη, και να τα βάζουμε κάτω με τα δικά μας θέλω και με το δικό μας σκεπτικό και να φτιάχνουμε την ομάδα όπως εμείς θέλουμε και πιστεύουμε ότι θα ήταν καλά. Τώρα το τι θα γίνει από εκεί και πέρα το ξέρουν οι ειδικοί, αυτοί που πληρώνονται. Και αυτοί που πληρώνουν, γιατί ο Καρυπίδης είναι αυτός που πληρώνει για να δημιουργηθεί ο Άρης της επόμενης σεζόν. Ανοίγουμε και τις γραμμές για να ακούσουμε και εσάς. 2-3-10-2-87-8-8-8. Αν θέλετε να μπείτε και εσείς στη θέση ενός αθλητικού διευθυντή, ενός πρόεδρου ή ενός προπονητή, για να μας πείτε πώς θα θέλατε εσείς στον Άρη της νέας σεζόν, ποιοι θέλετε να φύγουν, ποιοι θέλετε να μείνουν, ποιοι θέλετε να έρθουν, σε ποιες θέσεις θέλετε ποδοσφαιριστές να έρθουν. Τώρα να τα πούμε, παιδιά, πριν να αρχίσουν να γίνονται, γιατί σιγά σιγά την επόμενη εβδομάδα, με το καλό να επιστρέψει ο Κωνσταντίνος ο Διαμαντόπουλος από το εξωτερικό, να επιστρέψει και ο Θόδωρος ο Καρυπίδης που αναμένεται ξανά στην Ελλάδα στα μέσα της επόμενης εβδομάδας, για να δούμε τι θα ακολουθήσει μετά την άφηξη, μετά την επιστροφή των δύο αδρών στην Ελλάδα. Πάμε στο πρώτο φίλο για σήμερα, καλησπέρα. Ποιοι θέλουμε να βρουν ή ποιοι θέλουμε να φύγουν? Λαράκι μου. Και τα δύο. Καταρχήν, λατρεύω τις γνώσεις πάνω στη Eurovision. Ναι, με αποθέωνες τις.
Ναι. Κάθε μέρα στέλνει αθλητικά, τώρα λίγο εναλλακτικά να πάμε. Δεν γίνεται. Εντάξει. Δεν γίνεται. Εντάξει, είναι στο πικ του όμω. Είναι στο πικ. Είναι ένα πανηγυράκι ωραίο. Ασχολιόμαστε μια φορά το χρόνο. Αυτό είναι. Μέχρι εκεί δεν θέλει παραπάνω. Και τα αθλητικά τώρα έχει ίντρικα. Ποιο θα έρθει, ποιο θα φύγει, ποιο θα κάνει. Κοίτα, ναι, η ηρεμία αυτών των ημερών, ναι, μα επιτρέπει λίγο να μπούμε κι εμεί στη δικασία και να σκεφτούμε με βάση το δικό μα θέλω. Πριν γίνει ό,τι είναι να γίνει, μετά τι αποφάσει που θα πάρθουν. Εντάξει. Εντάξει, τώρα πολλούς σχετικά νομίζω που θέλουμε πάλι. Νομίζω ότι πάλι θέλουμε σχετικά πολλούς παίκτες. Εντάξει, μπορεί να θέλουμε 18-19. Περισσότερο συμπληρωματικές επιλογές θέλεις νομίζω του χρόνου και εκεί έχουν καταλήξει και οι άνθρωποι της ομάδας. Εντάξει, ο Σούγκερ δεν ήταν συμπληρωματική. Εντάξει. Είναι το βασικό. Θα πάρεις και, να σου πω κάτι, Ρεστέλιο. Θα πάρεις. Έχεις πάρει ήδη ένα δεκατάτο ποδοσφαιριστή, το δεξιό σου μπακ. Μπορεί να πάρεις και ένα στόπερ 2. Θα πάρεις σίγουρα για μένα αριστερό ένα back, σίγουρα. Αριστερό back μπορεί να μην πάρεις και βασικό, μπορεί να πάρεις backup του Κόρχουτ, να ξέρεις. Εντάξει, θα πάρεις, δεν είναι. Εγώ σου λέω για ενδεκαδάτο σου λέω. Για ενδεκαδάτο θες 4. Σίγουρα. Θες δεξί back. Πήρες. Ναι, θες. Half, δίπλα στο Σιώπη. Εντάξει, μπορεί να μην παίζει όμως. Τρίες. Με δύο εξάρια. Έχεις το Σιώπη που είναι καθαρό εξάρι και θα πάρεις και ένα εξαροχτάρι. Εντάξει, έχει το Ματίγια. Θα πάρει κι άλλον. Ναι, θα πάρει, αλλά δεν θα είναι, μπορεί να μην είναι ο βασικός. Εγώ πιστεύω ότι θα πάρει βασικό. Τουλάχιστον η δική μου πληροφόρηση αυτό να φέρει. Τώρα να σου πω. Αυτή τη στιγμή μιλάμε. Σε ένα μήνα μπορεί να αλλάξει κάτι. Αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε, πάει για μια βασική επιλογή δίπλα στο Σιώπη. Και έγεσαι για το 9. Εκεί είναι. Και έγεσαι για το 9. Εκεί για μένα ο Άρης, αν κάνει μια καλή επιλογή. Μπορεί να είναι κλειδί για τον χρόνο. Σύστερα, σκεφτόμουν τώρα μια πολύ καλή μπροστά παίκτες που πιάσαμε την επίθεση είναι την κοινή στα πλάγια, έτσι. Την κοινή και Λάσο δεξιά. Ναι. Ο Μπρούνο Γκάμα αριστερά. Κάτσε ρε Χρήστο. Είναι... Όχι, μπήκε πολύ είναι ο φίλος μου γι' αυτό, ρε. Μπήκε πολύ φορτσάτος μέσα. Κάτσε. Καλά, όσοι μπάλα έχει δύο στέλιος, δηλαδή όλη τη ζωή, ρε. Ναι. Αυτό που είπα στο Χρήστο και αυτό στα πλάγια. Ναι. Ναι. Και έχει γίνει γι' αυτόν, να ξέρεις. Απλά δεν έχει τελειώσει. Εντάξει. Μανιάς Γιουνές και ο Φορ. Μανιάς Γιουνές και θα πάρεις και Φορ. Ναι, ρε, θα έχεις δηλαδή το βασικό σου, το Γιουνές και το Μανιά. Όχι. Α, θα τους πληρώσεις εσύ όλους αυτούς. Φορ. Κάτσε, φίλε, γιατί θα τελειώσει τώρα, εντάξει, θα έχει μια διαφορά. Mm-hmm. Πόσα λεπτά θα δώσει, λέμε τώρα, για τον τρίτο αναπληρωματικό. Μπορεί ο τρίτος αναπληρωματικός να υπάρχει ήδη στην ομάδα. Μπορεί να πάρει τρίτο αναπληρωματικό. Λέω, υπάρχουν και κάποια παιδιά από την ΚΑΠΑ 19 που μπορεί να πάρουν ρόλο. Α, δούμε. Τώρα έχεις, κοίταξε. Για τρίτους λέω. Παίζει σε τρεις διοργανώσεις που θεωρητικά και όχι θεωρητικά. Και έγινε για τη μία σίγουρα που είναι το... Η κουβέντα που έκανα εγώ και η ερώτηση είχε να κάνει με το ποιοι πρέπει να είναι οπωσδήποτε 1η Ιουλίου. Δεν είπα το τι πρέπει να πάρεις, ναι, σε όλη, okay, τη σεζόν. Όχι, συζήτηση κάνουμε τώρα. Ναι. Συζήτηση κάνουμε, δεν λέμε τώρα. Αλλά δεδομένη στιγμή, αν πάρεις αυτούς που σου λέω εγώ μπροστά, είναι και διαφορετική η κατάσταση πώς μπορεί να εξελιχθείς και σε πρωτάθλημα Κύπελλο και Ευρώπη. Ναι. Γιατί άμα το πάρεις παιχτικά ή λαός και έγεσαι για το κύπελο, άμα το πάρεις πιο οικονομικά και έχεις για το UEFA. Ναι, σωστό. Ναι. Έτσι δεν είναι. Εντάξει, δηλαδή... απλά το UEFA δεν είναι στη δυνατότητά σου. Δηλαδή και ό,τι καλύτερο να κάνεις, πάλι δεν σου εξασφαλίζει ότι περνάς. Είσαι και άμα δεν περάσεις μετά έχεις θέμα. Ναι, αλλά κοίταξε με όμως ότι αν περάσεις στους δύο προκριματικούς και... Αν περάσεις στους δύο προκριματικούς, ο Καρυπίδης ανοίγει σαμπάνια. Αν πας μέχρι τα play-off, από οικονομικής απόψεως, ο Καρυπίδης ανοίγει σαμπάνια, το λέω από τώρα. Αν περάσει στα παιχνίδια, στους ομίλους, θα είναι εκεί κάτω, να μην σου πω ότι θα ανοίξει. Θα είναι κάτω στην Αλκμίνη και θα μοιράσει τα κοσάρια. Γι' αυτό όμως σου λέω όμως ότι... Ναι. Μου αρέσει το στυλό του Σοφού. Ναι. Στυλό του Σοφού θα είναι. Επειδή έχουμε τις τράπεζες, γι' αυτό. Ναι. Ότι είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Γιατί, εντάξει, ναι, μπορείς. Έχεις πολλούς τραυματισμούς, κουφιαρά που τα ακούει, ρε φίλε. Αυτός είναι ένας παράγοντας που δεν μπορείς να τον υπολογίσεις, ρε Στέλιο. Ο τρίτος σου με το δεύτερό σου δεν πρέπει να έχουν τόσο μεγάλη τεράστια διαφορά παικτικά.
Για το φίλο που ρωτάει για τον Διαμαντόπουλο, η αίσθηση και η πληροφόρηση είναι ότι δεν συνεχίζει. Δύσκολο θα μείνει. Είναι παιδιά τώρα, γιατί εντάξει, άμα θέλουμε να ανεβούμε, να τα λέμε τώρα λίγο και τα πράγματα λίγο έξω από το, με, το, με το όνομά τους. Ομα. Ο Βασίλης λέει ότι ο Μανιάς έβαλε 4 γκολ φέτος και ο Γιουνές 9. Μήπως ο Χαμζά είναι ο καλύτερος. Ο Μανιάς έπαιζε στον Αστέρα Τρίπολης και ο Γιουνές έπαιζε στον Άρη. Ο Άρης έβαλε 46 γκολ και ο Αστέρας... Χωρίς να το σελαφέρει το Μανιά. Όχι, το, εγώ το λέω. Ναι, θεωρώ, ναι. Θεωρώ, όχι για βασικό. Ναι, όχι για βασικό. Όχι. Θεωρώ να ότι είναι εξαιρετική επιλογή για δεύτερο. Ναι. Να σου πω κάτι. Μα το λέω. Μα το λέω εδώ και καιρό. Σου, πρέπει ο τρίτος σου να είναι αυτού του επίπεδου. Όχι ακόμα, Στέλιο, δεν γίνεται. Εντάξει, ο τρίτος μπορεί να είναι και ο παίκτης που είπες. Όχι ακόμα. Στέλιο. Μεταξύ μας. Α, παίζει. Παίζει αυτή. Ναι. Παίζει. Ναι, εντάξει, παίζει σε δύο θέσεις. Παίζει και μπορεί και να πάρει και τον Τικινί. Ναι, αλλά πάει απλά για ο άλλον ύστερα. Εντάξει, θα δούμε. Εγώ δεν ξέρω, όσο ο καλή feeling, κάποιο καλό feeling είχε τον Ματέο, όσο γίνει η κατάσταση και όσο αυτοί θα έχουν να βγάλουν από τη μίγα ξύγκη. Τι καλό feeling, το feeling από πού το είχες? Το είχα, ρε φίλε, το είχα. Α, το feeling, το είχα δει και στο είχα πει και σε άσχετο χρόνο. Όταν κάνουν πάει ο Διαμαντόπουλος στην... Εγώ λέω ότι οι πιθανότητες δεν είναι με τον Άρη αυτή τη στιγμή. Για ποιο πράγμα? Για να μείνει ο Ματέο. Και εγώ αυτή τη άποψη. Δεν είναι με τον Άρη. Ναι, εντάξει, και εγώ αυτό δεν πιστεύω τώρα δυστυχώς, γιατί αυτοί καίγονται για λεφτά τώρα. Παρ' όλα αυτά, okay, θέλω να μείνει το παιδί. Έτσι. Θα δεν ήθελα το να μείνει το παιδί και για επικοινωνιακούς λόγους, γιατί ξέρω πόσο μετράει. Αλλά από εκεί και έπειτα αγωνιστικά το κενό καλύπτεται εύκολα. Και το αποδεικνύει. Και με λιγότερα χρήματα. Όχι με λιγότερα. Με πολύ λιγότερα χρήματα. Με χρήματα τα οποία μπορούν να επενδυθούν για να φέρω καλύτερο φορ, καλύτερο χαφ, καλύτερο τέτοιο. Δηλαδή, αν με ρωτούσες εμένα, κοίταξε, θα σου πω το εξής. Αν εμένα μου έλεγες είσαι με το μαχαίρι στο λαιμό ή τέλος πάντων αποφασίζεις εσύ και θες το 1,200, 1,300, 1,500, πόσα είναι αυτά τα χρήματα για τον Ματέο, συν το συμβόλαιό του. Δηλαδή κοντά στο. Δύο γεμάτο είναι. Δεν είναι δύο, 1,800 πες. Θες να το διαθέσεις εδώ ή να πάρεις half παίχτη four. Δεξιά four και θα διάλεγα το δεύτερο. Φυσικά, εγώ τώρα, στιγμή και νομίζω ότι έχουμε... να σου πω κάτι, το σκέφτεται και στον Άρη αυτό, αλλά okay, παίζουν ένα παιχνίδι τώρα εντυπώσεων με την Las Palmas, θα δούμε. Εντάξει, γιατί όσο περνάει ο καιρός της άποψης ότι όσο περνάει ο καιρός μπορείς να κάνεις και το άλλο. Να πει, κοίταξε να δει, σου έδινα ένα 300, ένα 400. Τώρα σου δίνω 800. Θε. Αν δεν θες, δεν πειράζει. Τον πάρω το Γενάρη ελεύθερο. Άσε το Ματέο και δώσε αυτά τα λεφτά. Να πα να πάρει ένα φόρο ωραίο. Πάνω ράφι. Πάνω ράφι. Το ένα σαριφάρι θα μπορεί για μένα. Όχι. Λέω, εγώ το θέλω μου. Δεν είναι αυτό. Το θέλω μου, σου λέω. Δεν είναι αυτό. Τον θέλει. Όχι, δεν είναι αυτό, αλλά. αλλά. Ότι τον θέλει, όχι, τον θέλει. Θε ένα πάντω. Το DNA της ομάδας μας, εγώ το φωνάω συνέχεια, δεν είναι για βαρύ center for. Κάμπορα θες εσύ. Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Το DNA μαζί της ομάδας μαζί σου. Μας, το DNA της ομάδας μας έχει αυτό το στυλ. Τι να το κάνουμε γι' αυτό τώρα. Δεν μου πολύ κάνει κλικ και ο Μανιάς σε μένα, να ξέρεις. Ο Μανιάς είναι πολύ πιο γρήγορος. Έλα ρε φίλε, μη συγκρίνεις τώρα. Ο Μανιάς είναι γρήγορος. Δεν σου λέω ότι δεν τον θέλω. Δεν σου λέω ότι δεν τον θέλω. Ο Μανιάς με τροφοδότηση. Για backup εκεί. Με τροφοδότηση Λάρσον. Τόνσο, Ντιγκινί ή Ματέο στον Άρη. Καταλάβαμε ότι θα είχε φίλε. Πόσα? Θα είχε φίλε. Πόσα? Επειδή είναι λίγο χασογκόλης. Ωραία. Είναι λίγο χασογκόλης. Ναι. Θα είχε 12 γκολ. 15 γκολ. 15 γκολ κιόλας. Θα είχε, ναι. Φέτος. Κοίταξε. Φέτος. Αυτό που τα λέμε. 12. Και μία άλλη παράμετρο. Τι 12. Βγήκε 5 φορές απέναντι τον Κουέστα και τα έβγαλε όλα ο Κουέστα. Ναι. Ευτυχώς, Παναγία μου. Ναι. Και μια άλλη παράμετρο να βάλουμε. Και ο Ρόζ ήταν. Ό,τι και να κάνουμε, όσο και να μην μας ναι. συγκλάει στον κόσμο, ο Έλληνας παίκτης δημιουργεί άλλη κατάσταση στον κόσμο γενικά, ρε παιδί μου. Τι εννοείς? Το γουστάρει ο κόσμος, το βλέπει πιο δικό του άνθρωπο. Και τον ξένο μπορεί να το δει, ρε Στέλιο. Δεν είπα εγώ ότι δεν το κάνει. Ναι. Σου είπα, τον Έλληνα παίκτη. Εντάξει, βλέπεις τώρα, ο Σιώπης είναι ένα κλικ παραπάνω από όλους. Ο Σιώπης έχει την ίδια τρέλα με τον κόσμο. Και εκεί ταιριάζουν πάρα πολύ. Έχει, ο Μανιάς την έχει, εντάξει. Σαν του Σιώπη δεν είναι. Εντάξει. Και ο Μανιάς και ο άλλος την έχει, Χρήστα. Ο Σιώπης είναι εντάξει, σε άλλο επίπεδο.
Θα δούμε. Είναι λίγο πιο light ο άλλος που λες. Τέλος πάντων. Θα δούμε. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι καθόλου light. Αυτός που ήταν μια επίσης καλή περίπτωση αλλά έκλεισε τον Αστέρα είναι ο Καλτσάς. Εντάξει, ναι, αυτό και αυτό το κρατήσανε. Το πρώτο που κρατήσανε αυτό ήταν. Για backup extreme. Για backup, ναι. Όχι, για backup. Γιατί είναι και 31 χρόνων ο Καλτσάς. Μπορούσε να καλύψει τη θέση πολύ άνετα. 170 χιλιάρικα. Πήρε. Ναι. Καλά να πέρασει. Ναι. Εντάξει. Γι' αυτό έμεινε και εκεί που έμεινε. 170 χιλιάρικα. Έτσι. 170 χιλιάρικα. Τέλος πάντων. Θερματοφύλακα θα πάρουμε μάλλον. Εγώ θα παίξω. Άνετα είσαι. Όχι, εσύ του μπάσετε, φίλε. Γι' αυτό θερματοφύλακα. Φάντομ, ναι. Φάντομ είναι ο Χάρης. Άντε κλείσε. Σωστό. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Γεια σας. Δεν περίμενω. Ο επόμενος, γιατί ο Στέλιος δεν πέσει λόγω διάρρη. Τι είπε ο Ματέο με το Μεξικό, τι είναι αυτό. Έγραφανε στην Ισπανία χθες ότι μπορεί να προκύψει, λέει, και πρόταση από το Μεξικό για τον παίχτη. Μάλιστα. Λέει ο μάνατζερ του. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Ναι. Ας προκύψει, φίλε, τι να σου πω τώρα. Εντάξει, παιδιά, πεθάνουμε κιόλας. Και ο Ματέο να φύγει. Το μόνο σίγουρο. Και ο Βέλεθ να φύγει, όποιος θέλετε να φύγει. Το Βέλεθ να φέρει τυχαία. Μην βγει κανένας και πει τώρα, φεύγει ο Βέλεθ. Ναι. Κάποια στιγμή κι αυτός θα φύγει. Πάντα όταν ξεκινάει κάτι είναι η αρχή του τέλους, να ξέρετε. Έτσι είναι όλα στη ζωή. Όταν πας κάπου είναι η αρχή του τέλους σου εκεί πέρα. Έχει χωρίσει πρόσφατα, γι' αυτό τα λέει αυτά, να ξέρεις. 100%. 100%. Γενικά, ο Κομφούκιος του Λαμπαουτάρης. Γενικά το λέω. Εντάξει. Όταν ξεκινάει κάτι είναι η αρχή του τέλους. Πάντα. Στη ζωή, να ξέρετε. Χωρίσει πρόσφατα. Είναι έτσι. Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο τι κάνω στην προσωπική μου ζωή, Χρήσανδε. Όχι, για να αντιληφθώ τα κριτήριά σου, ρε φίλε. Ε? Λοιπόν. Τα έφτιαξε πρόσφατα. Τι έχουμε εδώ πέρα. Γιατί και αν τα φτιάχνει. Είναι η αρχή του τέλους. Τα φτιάχνει ο Φτίκας, φίλε. Πάλι η αρχή του τέλους είναι. Τα πλακάκια. Δηλαδή, εμείς τα φτιάξαμε ένα απόγευμα. Τα πλακάκια του μπάνιου. Το μακρινό 97. Και δεν σε άρχισε το τέλος μας από το λεπέντα. Εντάξει, ζωή, φίλε. Όλα υπάρχουν. Όλα υπάρχουν. Φτίκας, πλακάκι και διγενείς. Και αυτά υπάρχουν. Υπάρχουν. Με νέες προσφορές επιλεγμένη ήδη για όλη την άνοιξη. Με προϊόντα τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους. Και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο, σας παρακαλώ. Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του καλού. Τηλέφωνο 2-3-10-905-503. Mr. Gold, η κορυφαία πίτσα της πόλης, με delivery στο 62-85-86 από τη μία το μεσημέρι μέχρι και τη μία το βράδυ. Ναι. Βαδίζουμε σιγά σιγά προς το τελευταίο διάλειμμα της σημερινής εκπομπής. Και... Έχει ανταπόκριση πάντως η κουβέντα αυτή. Έχω και κάποια μηνύματα από το εσωτερικό του Λαμπαουτάρης. Ναι. Λοιπόν, ο Γιώργος Γκάτσος φωνάζει Μιχάλης Μανιάς, ναι. Ο Κωνσταντίνος Τσίψιος λέει πρόεδρε φέρε Κλάους για τέταρτη επιλογή φορ. Τι είπε ο Τσίψιος? Στο χαβαλέ, όχι σοβαρά. Καλή είναι η περίπτωσή του για τέταρτο φορ. Ναι. Και την αγάπη του στο Βασίλη Καβαδία μεταφέρει ο Κωνσταντίνος Τσίψιος. Φιλαράκια το Σαββατοκύριακο εδώ πέρα. Περνάτε ωραία. Βέβαια, ναι, αυτή είστε. Ο Μάνος. Είναι δανεικός από τον ΠΑΣ στον, από τον Ολυμπιακό στον ΠΑΣ. Ναι. Μάλιστα. Καλή επιλογή θα ήταν. Για 8ος. Για 8ος. Λοιπόν, τον έριξαν τα Γιάννα, πέσανε με τον Μάνο. Αν τον πάρεις. Επέστρεψε στα τέτοια. Έκανε με τον Όφη 28 γκολ ο Μάνος. Γιατί αυτοί που παίζαν αντίπαλοι του Μάνου παθαίναν κράμπες. Όπως αποδείχτηκε με την ομάδα που πήγε να πέσει και τη σώζει με τον Πλατανιά. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Καλησπέρα. Γεια σας, κύριε Θανάση. Καλησπέρα. Το θέμα έχει να κάνει σχέση με τους προπονητές της Κερκίδας. Χαμήλωσε λίγο το χαλί, Βασίλη. Γιατί τους λες προπονητές της Κερκίδας? Με τους οπαδούς έχει να κάνει, με τους φιλάθλους έχει να κάνει, με αυτούς που αγαπούν το ποδόσφαιρο κουβέντα έχει να κάνει. Με αυτούς που θα πληρώσουν το διαρκείας για να βλέπουν αυτούς που θα παίξουν μπαλίτσα την επόμενη σεζόν. Μάθε μπαλίτσα. Με τους προπονητές. Αλλά τώρα το πιο μοντέρνο είναι με τους μάνατζερ της Κερκίδας. Α, και τέτοιους. Βέβαια. Λοιπόν, ένας από αυτούς είμαστε και εμείς που μιλάμε αυτή τη στιγμή και δεν θα ήθελα Έλληνα center for. Αν σου πω όμως γιατί, είναι πολύ προχωρημένο. Πες μας, δε φαντάζει. Συνοπτικά, ναι, ρε φίλε. Γιατί, ρε φίλε, ο Έλληνας πρώτον δεν κάνει 9 φορές στις 10 κλικ. Δεύτερον, γιατί η φύση του Έλληνα είναι να κάνει καλή άμυνα. Τρίτον, ότι αυτή τη στιγμή, εάν θα βάλουμε ότι το παλικάρι που βγήκε πρώτο σκόρ, να μας το χαρίζανε,
τζάμπα δεν θα το παίρναμε. Οπότε πάμε να βρούμε έναν ξένο, ο οποίος θα είναι και λίγο γρήγορος, κύριε Παπαδόπουλε, και άστο σαν σαριφάρτες και ασαριφάρτες. Γιατί ποιος είπε ότι είναι ασαριφάρτες, τι εννοείς γρήγορος? Όχι, πρόσεξε με πρόσεξε, λίγο. Ο Φορ, τον οποίο ψάχνει ο Άρης, δεν έχει τεθεί ως απαραίτητη προπόθεση να είναι πολύ γρήγορος. Κοίταξε να δεις, ένας Φορ του στυλ, όπως λέτε όλοι, ας πούμε, σκεφτόμαστε τον Γκάμπορα, έτσι. Ένας Φορ που να ξέρει λίγο να δημιουργεί κιόλας. Να εκτελεί θέλουμε, ρε Θανάση, δεν θέλουμε να δημιουργεί. Να βάζει την μπάλα σαν δίχτυα θέλουμε. Όχι, λάθος κάνεις. Εμείς θέλουμε να κάνει και τα δύο. Δημιουργώ, έχω τον Τόνσο, Θανάση. Όχι. Θέλουμε και τους γύρω-γύρω. Θέλουμε εκεί μέσα στην περιοχή. Θέλω killer μέσα στην περιοχή. Θέλω έναν Φορ να μου βάλει 15 γκολ του χρόνου. Μπράβο, δεν είναι μόνο να σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα. 15, είναι ψήφιο, βέβαια. Να ξέρει και να κάνει και μια τρίπλα. Ποιον? Για να βάλει την μπάλα στα δίχτυα. Αυτό είναι που σου λέει. Τι? Έρχεται? Δεν έρχεται, αλλά εξετάζεται. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ναι, αυτός εξετάζεται? Ναι. Θέλουμε επίσης και έναν half και ένα center back. Καλής πάστας, διότι οι διοργανώσεις που θα λάβεις μέρος είναι τρεις και δεν βγαίνουν με αυτούς μόνο που έχεις. Ναι. Γιατί θα πρέπει, ας πούμε, σε κάποια παιχνίδια να παίζουν και κάποιοι άλλοι, γιατί κάποιοι θα έχουν και κίτρινες κάρτες, κάποιοι θα τραυματίζονται και όλο αυτό το πράγμα σημαίνει ότι δεν μπορείς να πας, ας πούμε, με 14 παίχτες. Mm. Πρέπει να έχεις 25 παίχτες που να τους εμπιστεύεσαι για τις τρεις διοργανώσεις. Εντάξει, αυτό. Τώρα το πώς θα γίνει, να μείνει ο ένας ή να μείνει ο άλλος με τους δανεικούς και τέτοια, όλα αυτά είναι μια ιστορία που έχει να κάνει σχέση με το τι θα κάνουν οι διευθυντάδες, τι θα κάνουν οι άλλοι, αυτοί που έχουν τα δικαιώματα των παικτών και όλα αυτά τα όμορφα και τα ωραία. Όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, αυτοί θα το λύσουν το πρόβλημα, δεν θα το λύσουμε εμείς. Πάντως για Έλληνα Φορ, οι Έλληνες θα μου τσουμιάσουν λίγο. Ας το αφήσουμε αυτό και ας πάμε σε κάτι πιο... Δεν είπαμε βασικό. Ξένο. Για Center Four. Δεν είπαμε βασικό, κύριε συνάδελφε. Είπαμε να φέρεις ένα Φορ, αυτό που περιγράφεις. Και δεύτερο, ένα στυλ μανιά. Δεύτερο. Έχουμε, αυτό είπαμε. Κύριε Γιουνές, θα λέτε και θα κλαίτε. Έχουμε έναν Φορ. Εντάξει, αν αποφασίσει να μείνει ο Γιουνές, ρε φίλε, κρατά το Γιουνές. Οκ, κανένα πρόβλημα. Αν έχει το Γιουνές, δεν θα φέρει και το μανιά. Αφού έχει συμβόλαιο, δεν έχει συμβόλαιο. Καλά, θα δούμε. Έχει, δεν έχει. Έχει. Μάνο Μητσόπουλο, βλέπω, φίλε. Γιατί όχι. Να μην παραμείνει. Μην κρίνεται μόνο από την τελευταία αγωνιστική. Γενικά. Έτσι, τι να κάνουμε τα δύο, τα μπέναρδι θα το στοιχειώσουν, είναι ο πρώτος ή ο τελευταίος. Αλλά έχει και 5-6 δοκάρια, έχει. Το συζητάμε. Και έκανε και 9 γκολ, έκανε πόσα έκανε. Είναι και 33 χρονών, Θανάση. Πόσο έχει, 33. Ναι, για τον θεσμό του κυπέλου είναι καλό να παίζει 33. Και για 20 λεπτά. Εντάξει, εγώ δεν τον είδα να τον επηρεάσει τόσο πολύ ηλικία φέτος. Άσχετα αν οι περισσότεροι νομίζαν ότι βλέπανε Champions League και τον θέλανε πιο γρήγορο. Πρέπει ορισμένες φορές, πρόσεξε, να μπούμε, πρέπει σε κάποιες περιπτώσεις να μπαίνουμε και στην εξής νοοτροπία. Να παίρνουμε και ένα παίχτη, όχι μίας χρήσης. Εντάξει. Να πάρεις και ένα παίχτη που μπορεί σε δύο χρόνια να τον πουλήσεις. Ναι. Και αυτό πια δεν και καλά. Γιατί να μην το κάνουμε. Αν μας το ζητήσουν να τον πουλήσουμε, γιατί να τον πουλήσουμε. Εγώ είμαι σαν άνθρωπος, ρε παιδί μου, αυτής της φιλοσοφίας. Μ' αρέσει να βλέπω, ρε παιδί μου, νέους ποδοσφαιριστές, 25, 26, εκεί πέρα περισσότερο. Δηλαδή, ο παίχτης που θα είναι πάνω από 32, για μένα πρέπει να κάνει τη διαφορά για να είναι σε μια ομάδα. Εντάξει. Όπως την έκανε ο Λάρσον. Σύν ότι ο ξένος, αυτό είναι βασική αρχή, όπως την έκανε ο Λάρσον, ας πούμε, αυτό που λες πολύ σωστά. Σύν ότι ο ξένος που θα πάρεις θα πρέπει να είναι καλύτερος από τον Έλληνα που απέρριψες ή από τον Έλληνα που μπορεί να έχει στην ομάδα. Γιατί άμα αναφέρω έναν ξένο και να παίζει στο τέλος ο Έλληνας, τότε κάτι δεν πάει καλά. Εννοείται αυτό. Να κάνω και μια ερώτηση. Ναι. Με τον κύριο Γκάμα πότε επιστρέφει? Αύγουστο-Σεπτέμβριο. Πιστεύω. Και λίγο παραπάνω. Αύγουστο θα επιστρέψει, αλλά τώρα το πότε θα είναι 100% έτοιμο θα δούμε. Ωραία. Που σημαίνει Δεκέμβριο, Χριστούγεννα και βάλε. Ότι είναι ένα θα δούμε, το θα δούμε. Ο Γκάμα είναι ένα ερωτηματικό. Ένα αυτό. Αλλά οφείλουμε να τον περιμένουμε. Ναι, και ένα τελευταίο βάλε, γιατί έχουμε άλλους δύο περιμένουμε. Τελείωσε. Το κακό είναι ότι
αθλητής που παθαίνει υγείας τους έχει 30% μειωμένη ενέργεια, απόδοση, θέληση, τρόπο σκέψης, αντίδρασης, θεωρητικά όλα αυτά από τους γιατρούς που κάνουν αυτές τις επεμβάσεις. Χιαστό σημαίνει για τον αθλητή, για μένα, άστα να πάνε, μπάνε. Άντε, λοιπόν. Τσάω, να είσαι καλά, κύριε Θανά. Λοιπόν, Βασίλη, θα ακούσουμε λοιπόν, την ώρα να πάμε περίμενε, στο... Περίμενε. Αλητεία Σούντγκρεν. Τι είπε? Αλητεία. Να τιμωρηθεί από την Ομοσπονδία της Σουηδίας. Να μην παίξει άλλο με την ΑΕΚ, να τιμωρηθεί. Τι είπε? Γιατί αποκάλεσε στο βιντεάκι που λέει ο κύριος Παπαδόπουλος. Κάτσε να τα ακούσουμε πρώτα, περίμενε. Τη μανούλα μου. Αυτός, παιδιά, ήταν ο Σούντγκρεν. Ναι. Να τον ξανακούσετε λίγο, περίμενε. Και να τον ξανακούσετε, δεν καταλάβω. Περίμενε. Πες τι είπε. Έβρισες αυτόν που τον τραβούσε με το τέτοιο. Αειδιαστικά, μα εμένα... Ωραία. Βουλώστε το τώρα, διάολοι. Τι ήρεμο παίχτη φέρνουμε, ρε παιδιά. Τι ωραίο παλικάρι είναι αυτό, ρε φίλε. Πολύ δικός μας άνθρωπος αυτός. Για πάλι. Πολύ δικός μας άνθρωπος. Ωραία. Ναι. Καταλαβες. Ναι. Δηλαδή, δύο επιθετικοί προσδιορισμοί. Στο γεμάτο Βικελίδης αυτός, δηλαδή, θα από μέσα του θα είναι... Φέρτον! Άλλος τρελός. Ρε Φέρτον! Άλλος τρελός αυτός. Το φέρνω. Θα ακούσουμε ώρα, Βασιλή, έχουμε ώρα. Ωραία, πάκουσουμε την ώρα και πάμε στους επόμενους διακράτες. Στον επόμενο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Αντώνης είμαι. Γεια σου, Αντώνη. Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ. Ερωτήσεις. Ναι. Εμπορική διευθύντρια πήραμε. Ακόμα και δεν υπάρχει ενημέρωση για κάτι τέτοιο. Ωραία. Εγώ θέλω το Βαρέλα να πάρουμε. Σωστά, λύγει το συμβόλαιό του. Λίγη το συμβόλαιό του, από ό,τι έμαθα 1,5 εκατομμύριο είναι. Τίποτα. Αυτό που αντί το 1,5 του Γκαρσία, δώσε 1,5 εκεί, λες εσύ. Δώσουμε στο Βαρέλα και να δεις εκεί μετά τι έχει να γίνει στην πόλη. Εκεί να δεις μετά τι θα γίνει στην πόλη. Τι διαβολική σκέψη έχεις, ρε φίλε, δηλαδή. Φίλε, δεν χρειάζεται να πάρεις ούτε εμπορική διευθύντρια μετά. Δηλαδή, εκεί είναι το μεγαλύτερο τρολ και τους έχεις κάνει να ξεχάσουν ότι πήραν και πρωτάθλημα. Βάλε και... Λένε πήραν πρωτάθλημα το 85. Βάλε, το και μια βάλε και μια πεντακοσάρα από πάνω έτσι για να το πεις. 1,5 δεν αυτή, 2 θα σου δώσω εγώ. Ναι, ρε παιδί μου, ναι, και ναι, θα σου ναι. πω εγώ τι θα γίνει μετά. Ο Βαρέλα στον Άρη. Βαρέλα, Βέλε, πίσω, Άρη. Βαρέλα, είσαι τρέλα με την κίτρινη φανέλα. Καλό, καλό. Έχει τον Άντων. Λοιπόν. Η ομάδα εύχομαι να γίνει όλες τις κινήσεις που γίνανε. Εγώ θέλω να αναπτυχθεί ο Άρης όλα αυτά που πρέπει να αναπτυχθεί, τα γύρω-γύρω. Ναι. Να γίνουμε πιο δυνατοί, πιο τέλος πάντων να φανεί η ομάδα περισσότερο. Ναι. Εύχομαι το καλοκαιράκι για τα παιδιά μας να έχει εμπορεύματα να πάμε να πάρουμε από την μπουτίκ πραγματάκια. Γιατί δυστυχώς δεν έχει, και ούτε στο μπάσκετ και ούτε και στο ποδόσφαιρο. Και όλα πιστεύω ότι θα πάνε καλά. Η ομάδα είναι σε ένα σωστό δρόμο και ο κύριος Καρυπίδης να βρει πολλούς συμπαίκτες για να γίνει η ομάδα ακόμα πιο δυνατή. Μάλιστα. Σας ξενέρωσα λίγο με τους παίκτες. Όχι, γιατί ωραία. Αλλά εγώ θέλω τον Βαρέλα για να γίνει στη Θεσσαλονίκη όλα, ξέρεις, στο Βαρελάδικο θα το ξαναζήσουμε. Είσαι πολύ πονηρός, λοιπόν, και μ' αρέσει, να ξέρεις. Σας χαιρετώ, παιδιά, χάρηκα που σας άκουσα. Και εμείς εσένα, να είσαι καλά. Επόμενος, Βασίλη μου, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε. Τι κάνετε, καλά είστε? Δόξα τω Θεώ. Ο Πάθος του Άριος. Βεβαίως. Βασικά, επειδή βλέπετε τόσα χρόνια τον Άρη, τόσα χρόνια ο Άρης, από παλιά χρόνια, από δεκαετία του 70, γιατί δεν πήρε τίτλο, του φταίγε. Τι του φταίγε? Λείπει και η έμπειρη γνώμη του Χρύσανθου. Δεν είχε center for ποτέ. Και όταν είχε, το έφευγε αμέσως. Του το κλέβανε. Ναι. Center for. Δεκαετία του 80, αν είχαμε center for, και τον τίτλο θα παίρναμε και όλα θα τα παίρναμε. Ναι, το killer δε, είναι αλήθεια, δηλαδή, ότι εσείς ειδικά οι παλιά να τρέξετε πίσω. Το goal πληρώνεται. Ναι, το goal πληρώνει. Αν συμφωνώ μαζί σου. Δεν πάει να παίζεις μπάλα, τι να το κάνεις. Εγώ, αν ήμουν Καρυπίδης, θα έκανα μία μεταγραφή λιγότερη και θα ήθελα παραπάνω για φόρ. Το goal. Δηλαδή
να μπαίνει μέσα στο τετράγωνο και το τετράγωνο εκεί να γίνεται πανικός. Ναι. Οι αντίπαλες άμυνες να προσπαθούν να το πιάσουν. Ναι. Και συνάμα να ανοίγει και τους διαδρόμους και να μπαίνουν και η δεξιά και η αριστερά. Και η αποπή. Μαζί σου 100-0. Δηλαδή εγώ για μένα ο Χαμζά σαν δεύτερο center for, επειδή φέτος από ό,τι φάνηκε άρχισε να προσαρμόζεται τώρα προς το τέλος, του χρόνου, πέρυσι αν θυμάμαι καλά, δεν είχε κάνει προετοιμασία. Φέτος πιστεύω θα είναι πολύ δυνατός μες στην ομάδα. Και όταν λέμε center for που να βγαίνει το center for, δηλαδή να έχει τραυματιστεί, ναι, δεν βάζω την κοινή αναγκαστικά έναν άλλο να τον βαπτίζω center for. Ναι. Να μπαίνει αναλόγου θέσεως. Ναι. Γιατί αυτό το πρόβλημα είχαμε φέτος. Δηλαδή έβγαινε ο Χαμζάκη και μετά προσπαθούσαν να το βάλουμε τον Τικινή, σώνει και καλά center for. Δεν γίνεται. Δεν γίνει. Πώς θα γίνει. Και άμα θα δείτε και ο δίπλα ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, είχε τον... Η χρησιμοποίηση του Τικινή και η επιμονή, για μένα η επιλογή βασικά του Παντελίδη σωστά στον Τικινή, φανερώνει και τον επιθετικό το οποίο χρειάζεται. Το στυλ του επιθετικού. Το στυλ που έχει ο Τικινή, αλλά σε φορ. Δηλαδή ο ψηλός ο φορ στον Άρη αυτή τη στιγμή δεν ταιριάζει τόσο πολύ. Θες κάτι κάπουρα, άλλο. Και τον Κάπουρα που είχαμε, δεν είναι, δηλαδή όταν πήγα στο τελικό ήταν λίγος. Μην κολλάς στον Κάπουρα αποκλειστικά. Για μένα ο Άρης αυτή τη στιγμή θέλει ένα φορ. Το πρωτοκολλά, όχι ναι, τον όνομα σας. 1,82, 1,83 εκεί πέρα. Όχι πάρα πολύ γρήγορο σφαίρα, εντάξει, δεν είναι ο οποίος θα είναι καλός με την μπάλα στα πόδια, θα είναι καλός μακριά από την περιοχή και θα είναι καλός στην εκτέλεση. Θες γκολτζή. Και να έχει και κεφάλαιο και είναι. Θες γκολτζή. Κεφάλι, δηλαδή να είναι τέτοιος, ώστε οι αντίπαλοι... Και κεφάλι και πόδι. Χρησιμοποίησες την πιο σωστή φράση και θα τη δανειστώ και από σένα και θα τη χρησιμοποιήσω και άλλες φορές στο μέλλον. Το γκολ πληρώνεται. Πληρώνεται. Το γκολ πληρώνεται. Έχεις δεν για μένα goal, έχεις δίκιο. Αν πληρώσεις το γκολ, θέλω. Για μένα έχεις δίκιο. Κάνω την καλή φάση. Ναι. Καλό αυτό, καλό το τακουνά, καλό. Γκολ πήκε. Κέρδισε στο μάτς. Το κύπελο το πήρε. Το έθεσες πιο σωστά τον οποιονδήποτε άλλο. Τελείωσε. Γιατί αν θέλουμε, αν πρέπει να τα βάλουμε κάτω τα πράγματα, ναι, τι στόχο έχουμε. Έτσι. Ο στόχος είναι να πάρουμε τίτλο. Το γκολ πληρώνεται. Αν όχι, φέτος του χρόνου. Δηλαδή στο άμεσο κοντινό μέλλον δεν υπάρχει, ρε φίλε. Τελείωσε. Δηλαδή κάπου φτάσαμε τόσες φορές στην πηγή, πρέπει να πιούμε νερό. Πρέπει να σου πω κάτι. Πρέπει να μπει προτεραιότητα και για μένα έχει μπει ήδη. Εδώ καιρό για το φορ. Έτσι. Ότι πρέπει να δώσουμε έτσι το κάτι παραπάνω. Και έχω την αίσθηση ότι ο Άρης τα περισσότερα χρήματα θα τα δώσει για επιθετικό. Έτσι. Και εγώ πιστεύω ότι ο Παντελίδης είναι αυτής της λογικής και αυτής της σκεπτικής. Γιατί κατάλαβε ότι ναι, καλό αυτό, καλό εκείνο. Θέλω τα λοιπόν την ομάδα. Αλλά φτάνει έξω από τη μεγάλη περιοχή και μετά δεν μπορεί να μετοσιώσει σε γκολ. Δεν κάνει τίποτα. Έτσι. Αυτά, παιδιά. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε άλλο Βασίλη. Επόμενος, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Είμαι ο Παοξής που συμφωνώ πάντα με τον Χρήστο Αθώ ότι διαφωνούμε στο τέλος κάθε φορά που παίρνω τηλέφωνο. Δεν είναι και στο στούντιο όμως τώρα. Τι να σε κάνω. Πού είναι, ρε Βασίλη. Δεν πειράζει, θα μιλήσω μαζί σου. Ωραία, έλα, εδώ πέρα. Το ανησυχητικό δεν είναι που ο φίλος ο προηγούμενος ήθελε το Βαρέλα. Το ανησυχητικό είναι που συμφωνείς και εσύ. Έλα, ρε, χαβαλέ κάνουμε. Ξεκολλάγεσαι. Γιατί να σου πω κάτι. Εμένα να σου πω κάτι. Μ' άρεσε η πονηρότητα που έχει στη σκέψη του. Το ότι ο Άρης δεν μπορεί να πάρει το Βαρέλα είναι σίγουρο, οκ. Σωστό σαν σκέψη, αλλά θα σου πω κάτι. Ναι. Αν έρθει ο Βαρέλα στον Άρη, καλά, θα απομυθοποιηθεί μέσα σε 6-7 αγωνιστικές. Γιατί καμιά φορά και εμείς οι ίδιοι, και εμείς μιλάω σαν παρουσίες, έτσι, ναι, και εμείς οι ίδιοι ξεχνάμε ότι ο Βαρέλα από μόνος του δεν θα ήταν ο Βαρέλα. Όπως και ο Πασχαλάκης από μόνος του δεν θα είναι ο Πασχαλάκης. Έτσι. Όταν η τετράδα της άμυνας κάνει 12-15 εκατομμύρια, ποιος Βαρέλα μόνος του. Άντε και πήγε ο Βαρέλα τώρα και στην Τουρκία να πάει. Ναι. Αν δεν έχει τα μπακ που έχει φέτος ο Πάκ που του βγήκανε κιόλας. Μεγάλη δουλειά. Γιατί... Ο Μάτος και η Βερίνια, μεγάλη δουλειά. Ναι, τώρα ο Μάτος εντάξει δεν υπάρχει τέχνη να μπορεί να κάνει διαχείριση δυνάμειας από το Μάτος. Άστο, τον έβλεπες ήταν σε 3-4 μάτς στο κέντρο, ναι, και στα κρίσιμα τα παιχνίδια τα έπαιρνε πάνω του. Ναι. Παίζει λίγο σκληρά βέβαια, δηλαδή πολύ στα όρια του φάουλ μερικές φορές, αλλά εντάξει, οκ. Ξέρεις τι, δεν παίζει σκληρά, παίζει βρώμικα. Βρώμικα, το έθεσες εσύ καλύτερα και το... Και το βρώμικα δηλαδή, ναι, δεν νομίζω ότι τα χτυπήματα που κάνει είναι χτυπήματα να του κόψουν το ποδόσφαιρο του αντιπάλου. Όχι, αλλά είναι βρώμικο χτύπημα. Είναι βρώμικο, ναι. Είναι όταν θα κοιτάει ο διαιτητής, είναι άλλης πάστας παίχτης.
Εντάξει, ο Άρης φέτος έκανε πολύ καλή πορεία. Ήταν άτυχος βέβαια, γιατί έτυχε την ίδια χρονιά που πήρε ο Πάκος το πρωτάθλημα. Αλλά έκανε πολύ καλή πορεία. Γενικότερα πάντως, επειδή πήγε στην κουβέντα στο Βαρέλα, ας πούμε, αντίστοιχα υπάρχει αυτό το σύριαλ τώρα, ας πούμε, στον Πάκο με το Βαρέλα. Στον Άρη υπάρχει το σύριαλ με το Ματέο. Η ουσία για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για τον Άρη, είναι ότι κανένας δεν είναι αντικατάστατος. Έφυγε ο ένας, θα βρούμε άλλο να. Επιλογές έξω υπάρχουν τόσες. Αν υπάρχει σταθερότητα στη διοίκηση και εμπιστοσύνη, δεν σε πειράζει κανένας. Και άνθρωποι που έχουν ποδοσφαιρικό μάτι και μπορούν να βρίσκουν ποδοσφαιριστές, φίλε. Έτσι. Να τώρα, όταν ο Σαλτεγγίδης έφυγε από την Τούμπα και γκρεμίστηκε η Τούμπα και φεύγει πέρσι ο Πρίγιοβιτς και δεν ανοίγει μύτη. Ναι. Δεν είναι. Όλα είναι, έχουν να κάνουν με την εμπιστοσύνη και τη σοβαρότητα που έχει δείξει. Αυτό ακριβώς. Ήρθε και ο Χρήσανθος, άμα θες τώρα στα τελειώματα, αν το θες κάτι. Ένα γεια. Καλησπέρες. Γεια σου, Χρήσανθε. Ο φίλος ο Παοκτής εκπομπής, εδώ πέρα. Ο φίλος ο Παοκτής που συμφωνούμε ότι διαφωνούμε κάθε φορά. Ναι, αλλά συζητάμε. Αυτό είναι θετικό. Αυτό είναι θετικό, ναι. Έτσι. Είναι πολύ φυσικά, βασικό. Έχουμε να χωρίσουμε. Όταν θα μπει το οικονομικό ανάμεσά μας, μετά μπορεί και να πλακωνόμαστε όπως οι υπόλοιποι. Αλλά δεν υπάρχει όφελος. Κάνουμε συζήτηση. Να σε καλά. Άντε, καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης. Άλλον ναι, έχουμε Βασίλη μου. Ωραία. Τι ωραία είναι. Γιώργος Χειρός, λίγο προπονητής. Σε πολύ καλή κατάσταση. Ναι. Και τώρα είναι βέβαια. Εντάξει, οκ. Okay. Κάπου είναι στον αγροτικό αστέρα, νομίζω κάτι είναι. Κάπου. Άρης Πυρός, Ευρωπλουταχός. Έτσι. Βγήκαμε. Αυτά είναι γνωστά. Τώρα ποιος αυτό, γιατί το βλέπεις. Δεν ξέρω, το άνοιξε ένα βιντεάκι. Και γιατί μπαίνεις σε τέτοια κακόβουλα site. Πω φίλε. Αυτό τι μάτσι είναι. Φοράμε μπλε. Αν πρόλαβα να το λέει όχι. Φίλε, είναι Ηρακλειδής στο Καφτατζόκο, στο Βικελίδης. Ο Γιωβάνοβιτς μας έβαλε γκολ, είχαν όλη τη θύρα ένα. Να τον γκολ. Όχι, τη μισή θύρα ένα είχαν. Και φάγαμε γκολ από τον Ηρακλή, ντροπή. Πώς είναι το Βικελίδης έτσι. Γιωβάνοβιτς. Δεν ξέρω. Άλλα χρόνια. Πάνω από 300. Φάγαμε το. Ο. Α, γκολ βάλαμε εδώ τώρα, εμείς βάλαμε. Με ποιον. Με Βιολίδη, Τόλαρο. Αποστόλης. Αποστόλης, φίλος μου. Αποστόλης. Τόλης Βιολίδης, φίλε. Σεντερφοράρα. Φέρε έναν Τόλη. Επόμενος φίλος, παρακαλώ. Καλησπέρα. Γεια σας, παιδιά, ο Κώστας είμαι. Γεια σου, Κώστα. Λοιπόν, έχουν δίκιο τα παιδιά για όσον αφορά το σχεδιασμό. Ναι. Τα φράγκα πρέπει να χωθούν στο Φορ, τελείωσε αυτό. Ναι. Δεν πάει άλλη χρονιά χωρίς Φορ. Ναι. Και Φορ μιλάμε. Καλώς και γυναίκα, αλλά Φορ. Θες, ένα Φορ. Να κουλτζί. Τον βλέπει αμυντικός και να λέει αμά την κάτσαμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ένα χαφ οχτάρι το οποίο θα μπαίνει κάθετα. Κάθετα όμως μέσα στην περιοχή. Ναι. Να μην νομίζω ότι έχει ναρκοπέδιο εκεί. Να μπαίνει μέσα και να έχει καλό πόδι. Καλό. Βέβαια. Και ναι. Πίσω για μένα οπωσδήποτε στόπερ. Ναι. Αφήστε τα τώρα για να μιλάμε και σοβαρά και ας αφήσουμε τους συναισθηματισμούς. Ο Βέλε θέλει καλό στόπερ δίπλα. Θέλει. Καλός ο Ρόζ, σας είπα, εντάξει, αλλά ο Βέλε θέλει στόπερ πίσω. Ρούζα, και κατά προτίμηση αριστεροπόδαρο. Ας είναι backup ο Ρόζ, αν μείνει. Αν θέλουμε για να ανέβουμε επίπεδο, οι τρεις. Αριστεροπόδαρο κιόλα θέλουν, να ξέρεις. Ναι. Έτσι, εκεί μπράβο. Είναι τώρα, φίλε... Γιατί ό,τι στόπερ έχει αυτή τη στιγμή ο Άρης είναι δεξιοπόδαρο. Θέλει έτσι, μπράβο. Ναι. Θέλει αριστεροπόδαρο στόπερ. Λίγο γρήγορο και λίγο πιο ψηλό το Βέλε. Εγώ ένα 86-87 εκεί γύρω. Ναι. Εγώ δηλαδή τώρα εντάξει δεν ζητάω λεφτά για τις συμβουλές που δίνω. Ναι. Εντάξει, να ξέρετε. Είσαι χουβαρδάς άνθρωπος. Ναι, ρε, φίλε, για την ομάδα το κάνω. Έτσι. Τι να κάνω, όλα για την ομάδα τα δίνουμε. Λοιπόν, αλλά αυτές οι κινήσεις από εκεί και πέρα βεβαίως θέλουμε συμπληρωματικά, θέλουμε και στο τέτοιο. Στα εξτρέμ που είπατε, δεν ξέρω αν μείνει ο Ματέο, οπωσδήποτε εξτρέμ. Εγώ δεν έχω κανένα θέμα. Βασικά, με να μου φέρετε και πολλά τα 1,5. Να σας πω την αλήθεια. Βέβαια, είναι εξτρέμ το οποίο βάλε 10 γκολ, έτσι. Που δεν νομίζω. Και μόνο στον αριθμό καταλαβαίνεις ότι λες εξτρέμ 10 γκολ, ο άλλος την ψηλιάζεται. Λέει, τι είναι αυτός, ρε φίλε. Αν υπάρχει, άκου λίγο, αν υπάρχει. Ο Κινέζος, ο Σουηδός, ο Νορβηγός, ο οποίος δίνει τα λεφτά αυτά στον Καρυπίδη για να αγοράσει τον παίχτη και μας τον κάνει δώρο, καλώς να πάνε να τα δώσεις. Δεν έχω κανένα θέμα εγώ έτσι. Αν τα λεφτά όμως τα δώσουμε και μετά ακούμε, ζοριζόμαστε, κάνουμε, ράνουμε, δεν βγαίνουμε, κάνουμε, όχι. Όχι, Χρήστασέ μου. Όχι, αγόρι μου, εγώ στο κοκκινόχρωμα δεν ξαναπάω. Έτσι. Το λέω στα ίσα. Έτσι. Τέρμα. Όχι, αγόρι μου, γλυκό. Όχι, όχι παλικά. Εκεί καλά το πάει ο πρόεδρος. Μια χαρά το πάει και αν το λέμε και κανένα μπράβο, έτσι. Μια χαρά το πάει. Μέχρι εκεί που μπορεί, αναλόγως στις δυνατότητες του. Και εμείς να βοηθήσουμε στα διαρκείας. Μη ζητάμε μόνο, θα βοηθήσουμε στα διαρκείας. Αυτά για μένα θέλει. Από εκεί πέρα, όπως είπατε, δεν μου λες κάτι. Αυτός ήταν ο Σουηδός που άκουσα. Ναι, ο Σούντγκρεν. Καλά, αυτό το παλικάρι στη Σουηδία τι κάνει τόσα χρόνια. Έλαντε. Περιμένει να έρθει εδώ. Έλα, αγόρι. Καλά, αυτός φίλε, άμα σαρθεί εδώ. Ναι, το είπε σε αέρα. Γυρνάει στους οπαδούς. Γυρνάει στους οπαδούς και τα λέει αυτά. Όχι, θα μας κάνει να μπούμε μέσα αυτός. Με αυτό θα έχουμε πρόβλημα, να ξέρεις.
Αυτό δεν καταλαβαίνει τι τρέλα κουβαλάμε. Είναι time κόκκινη. Δεν παίρνει. Δεν παίρνει κόκκινε. Θα κάνει μανούρα. Δεν παίρνει, αλλά κάνει καμιά μανούρα. Εδώ πέρα, επειδή θα είναι στον Άρη. Πρέπει να μανουριάσει και καμιά φορά. Δεν έγινε κάτι. Χρειάζεται και μανούρα. Όλα χρειάζεται. Αυτό με το. Για ποδόσφαιρο μιλάμε. Με το φυσικό που έχει και το πρόσωπο που έχει, θα το βλέπει ο άλλο απέναντι και θα κάνει τέτοιο. Ναι, ρε φίλε, μα τι σου είπα. Γιατί γίνονται αυτοί οι παίκτε. Εγώ θέλω έναν άνθρωπο να βγάλει ψυχή με στο γήπεδο. Τι τώρα, γκαζοζέν παίκτε τώρα. Εγώ σου είπα τέτοια, βλέπεις το μονολάκι, γιατί μπήκε κατευθείαν στο τέτοιο. Είναι και φάτσα αυτός. Μπήκε στο κατευθείαν στο. Δεν θες soft παίχτες. Δεν θες μόνο soft παίχτες. Θες και λίγο άλλο. Να σου πω κάτι. Ο Ματίγια, ο Μάτι που έλεγε και ο Τελκής, λοιπόν, είναι παιχταράς, έτσι δεν συζητάμε. Τεχνικά είναι άπιαστο σκέτσι. Το παιδί, μια φορά τον είδα ρε παιδιά να μπει με στην πλευρή στην φάση με την ξάφη που έκανε την παράλληλη σέντρα. Όχι ότι δεν είναι, σου λέει παιχταράς ο Ματίγια. Παιχταράς. Ποιοτικά δηλαδή είναι. Αυτό το κάθετο θέλω εγώ, ρε φίλε. Να φύγει έξω από την περιοχή 10 μέτρα, στην περιοχή 20 και να μου μπει μέσα. Έτσι. Να μου κάνει τον γκολ. Κατάλαβε τη χαφ, σου λέω. Τέτοιο χαφ θέλει ο Άρης. Τέτοιο και δυνατό. Ψάχνει. Τέτοιο χαφ ψάχνει. Έτσι, μπράβο, τέτοιο θέλει. Από τα αριστερά τώρα είναι ο Ούγκρος, δεν ξέρω, λογικά θα πάρουν κι άλλο γιατί κάνει. Δεξιά έχουμε τρεις τώρα. Σούτγκριν, τον Τζανακάκη και του Κωνσταντινίδη. Τώρα κάποιο από του δύο αυτό θα φύγει. Τώρα ποιο είναι, δεν ξέρω. Α δούμε. Τέτοιο και από εκεί και πέρα στα έξτρεμα, αν δεν μείνει ο Ματέο, θέλουμε οπωσδήποτε παίχτη. Γιατί και ο Γκάμα, παιδιά, ο Μπρούνο που είναι παιχταράς για μένα, παιχταράς στην κυριολεξία σου, μιλάω είναι ο Γκάμα, αλλά δεν ξέρω, παιδιά, πώς θα επανέλθει. Γιατί είναι και 33 χιαστή. Μην ξεχνάτε. 31. Και μην ξεχνάτε, 31 είναι. Ναι, 31. Και μην ξεχνάτε το οικονομικό σε όλες τις περιπτώσεις. Εννοείται, ρε φίλε. Μα τι πριν δεν είπαμε με το Χρύσαφο, δεν πάμε, ξαναπάμε κοκκινόχωμα. Εννοείται. Δεν το συζητάμε. Αυτό θα, εγώ το έχω κάνει μότο αυτό. Εγώ το σου έχω πει, έτσι καταστραφήκαμε εμείς. Αυτά όμως, φίλε, να λέμε και την αλήθεια, το ταμείο το κρατάει η διοίκηση, έτσι. Πάντα. Οπότε ξέρει μέχρι πού πρέπει να πάει. Έτσι. Να σε καλά, Κώστα, γιατί έχουμε έναν ακόμα. Έγινε πάλι καλή μου. Να σε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε στον τελευταίο, γιατί έχουμε και δύο break να παίξουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Χρήσα, είμαι αυτός που ρώτησα για το Διαμαντόπουλο. Ναι. Πριν λίγο. Και το κολλημητήριο, κατάλαβε. Ναι, ναι. Φίλος. Σ' ακούω κάθε μέρα. Λοιπόν, αδερφέ, αν δεν έχει, αν δεν πάρουμε πάνω από 10.000 διαρκείας, δεν θα πω 12 που ζήτησε ο Καρυπίδης, γιατί τη στιγμή που ζητάει 12 πρέπει να το κάνουμε εμείς 12.500 το λιγότερο. Δεν υπάρχει λόγος να βγαίνουμε στα ραδιόφωνα και να μιλάμε. Εγώ το 10 πήρα τελευταία φορά διαρκείας, όταν είδα εκείνα τα... Καταλάβατε πια, δεν χρειάζεται να τα συζητάμε, τα έσχη που γινόντουσαν. Σωστά. Mm-hmm. Από το 10 έχεις να πάρεις? Όχι, είχα πάρει τελευταία φορά το 10. Ναι. Από τα έσχη και μετά πήρα πέρσι στη Β', πρόπερσι στη Β', τη δεύτερη χρονιά στη Β'. Πήρα φέτος, ήμουνα παρόν, πήρα και πανετολικό που σου είχα στείλει φωτογραφίες. Ναι, ναι. Και πανιόνιο και όπου μπορούσα έδωσα το παρόν. Μαζί με τον αδερφό μου και με τον μικρό μου αδερφό είμαστε εδώ. Έτσι. Mm-hmm. 6 διαρκείας έχουμε μες στην οικογένεια. Ωραία. Ωραία. Εάν φίλε μου, αγαπημένο μου φίλε Χρήσανθε, ναι, δεν έχουμε πάνω από 12.000 διαρκείας, δεν υπάρχει λόγος να βγαίνουμε και να λέμε αυτά που λέμε. Και πρέπει να φέρει ο Άρης ένα φορ που να σε πάρει το χέρι και να σε πάει το χρόνο στο τελικό. Γιατί αν φέτος ήσουν στο τελικό, έτσι όπως ήσουν μέχρι και το ματς με την Ξάνθη το τελευταίο, θα μιλούσαμε αλλιώς σήμερα. Καλά βέβαια, εντάξει. Έτσι. Έτσι είναι. Γιατί άλλη μπάλα παίζουμε εμείς και άλλη μπάλα παίζουν αυτοί όλοι. Για μένα. Σωστά. Να είσαι καλά. Για τα διαρκείας πες με εσύ ποιο είναι το όριο που πιστεύεις ότι θα είναι επιτυχημένο και θα μπορούμε να πούμε τον Καρυπίδη φέρε αυτόν. Εγώ το 10, το 10 plus το θεωρώ ότι είναι καλά. 10 plus. Και αυτό. Μπράβο. Τα λόγια μου έχεις. Παιδιά. Να σε καλά και εσύ. Λοιπόν, εδώ πέρα για να δούμε και κάποια μηνύματα τα οποία έχουμε πριν κλείσουμε. Να δούμε, φίλε. Ο 741 έχει στείλει ένα μήνυμα την πρώτη ώρα. Βγαίνει το μέλος της Επιτροπής και λέει ο Άρης τα έχει όλα πληρωμένα και μετά η γνωστή σου σελίδα Sport Time, το πούμε, ναι, και λέει παίχτες λένε απλήρωτοι. Γιατί τόσο κόντρα. Ο φίλος 779, άντρε Καρυπίδη, βγάλε τα διαρκεία, θα ξανακάνουμε κουβέντες για βοήθεια στην ομάδα. Άλλοι που λένε για 5 ευρώ και άλλοι που θέλουν Άρης ομίλους για να πάρουν. 744, ξέρετε αν θα προχωρήσει η περίπτωση του Μπουσούλατζιτς? Όχι. Δεν ξέρουμε αν θα προχωρήσει.
είναι μία από τις περιπτώσεις που είναι στη λίστα του Άρη. Ναι. Αλλά μέχρι εκεί, όχι κάτι άλλο. Καθαρό εξάρι. Αυτή τη στιγμή. Εγώ θέλω κάτι καλύτερο. Ναι. Εγώ. Εκτός αν μιλάμε για δεν είμαι ούτε εκτός... προπονητής, ούτε τεχνικός διευθυντής, ούτε πρόεδρος. Εκτός αν μιλάμε για η άποψη δική μου είναι αυτή, έτσι. Ναι. Θα ήθελα κάτι καλύτερο. Αυτά. Κλείνουμε σιγά γιατί σιγά. Γιατί άμα είναι να πάρω τον Μπουσούλα, τη κράτα τον Μπάσα. Αλλά ο Μπουσούλα τη είναι πιο φθηνός. Είναι αυτό ένα θέμα. Δεν νομίζω ότι μας απασχολεί το 20άρικο πλέον. Δεν είμαστε στη Β' και στη Γ' Εθνική. Στα 180 είναι ο Μπουσούλα τη. Τι? Στα 180 είναι. Δεν νομίζω ότι είναι 200 ο Μπάσα. Πάρα πολλά λες. 190. Πάρα πολλά λες. Εντάξει. Εγώ νομίζω ότι είναι τόσο. Τόλης Γιολίδης. Χτάρα. Καλώς. Χτάρα. Αυτός εδώ πάρα ήταν ο καλύτερος συνεργάτης των δημοσιογράφων. Θα σου πω μετά ποιος είναι. Ο καλύτερος. Δεν υπήρχε καλύτερος. Έλα. Δηλαδή μας έπαιρνε. Γιατί τα τηλέ δεν είχε κινητά. Ναι. Έτσι. Πάναφων. Μιλάμε για εκπομπές 1900 τόσο. Και τα λέμε. Ναι, μόλις τελείωσε η προπόνηση και μπήκα σπίτι. Ναι, ναι. Υπάρχει. Ναι. Θα λέμε ξανά τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 5. Καλό Σαββατοκύριακο. Κλείσαμε. Καλά να περάσετε. Τελειώσαμε. Τι? Τελειώσαμε τώρα. Ναι, τελειώσαμε. Εντάξει, φίλε. Ό,τι πεις εσύ. Ναι, αυτό το μήνυμα που ήρθε δεν είναι καλό. Τι, απειλητικό? Όχι, όχι. Τι? Όχι, όχι. Σε απειλεί κανένας? Σε ενοχλεί κανένας? Επαγγελματικό, αλλά δεν είναι καλό. Τι, γιατί? Τι? Γκέλα έκανες? Όχι. Τι? Να γράψεις έχεις το 93 πράγματα? Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.